αν υπάρχουν στιγμές φωτεινές. Δεν τα ξέρω πια. Και κι αν υπάρχουν κρύες νύχτες ζεστές. Δεν τα ξέρω πια. Μες στο μυαλό μου γυρίζουν σκηνές. Δεν τα ξέρω πια. Από παλιές ταινίες κρυφτολογικές. Δεν τα ξέρω πια. Είπες πως θα βοηθήσεις. Μα μες στο λάθος δεν ρίχνεις. Ανάβεις φωτιές εκεί που έκλειπες θες. Η ζωή μου όλη. Ένας πλώτος στο τρίο. Σε ψυχιατρίο. Δεν με νοιάζει ο πόνος. Τα μεγάλα δύο. Βουλιάζω ακυβέρνητο πλοίο. Και στο σκοτάδι βλέπω καλά. Δεν με ξέρω πια. Κι απ' το φεγγάρι θα την πίσω πλευρά. Δεν με ξέρω πια. Κατρακυλάω στους δρόμους της συμφοράς. Δεν με ξέρω πια. Φρένω, δεν βάζω, πάω διπλά. Δεν με ξέρω πια. Είπες πως θα βοηθήσεις. Πάμε στο λάθος με ρίχνεις. Ανάβεις φωτιές εκεί που έλειπες θες. Η ζωή μου όλη. Ένα χνότα στο κρύο. Κατάντησε ψυχιατρίο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γιατί Σταύρο? Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος για την καλή εβδομάδα, είναι η αλήθεια. Αισιόδοξος γιατί? Να μην είσαι. Χθες έχασε. Α, για την εκδίκαση. Ποια εκδίκαση? Δεν έχει μια εκδίκαση. Ποια εκδίκαση? Δεν ασχολούμαστε. Α, δεν ασχολούμαστε με αυτά. Ναι. Γενικά το πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, ναι, όσον αφορά. Μετά από Κλαρίνο υπάρχει ένας εκνευρισμός. Ναι. Τέτοιο Κλαρίνο κιόλας που δεν έπαιξες. Ναι, αυτό είναι το χειρό. Δεν υπάρχει, ναι, δικαιολογία. Καμία. Δεν υπάρχει δικαιολογία να πεις ότι αυτό, εκείνο, το άλλο. Σε χώρα αν οι φάσεις γινόντουσαν ανάποδα θα μας τα είχαν κάνει μπαλόνια τώρα, αλλά εμείς έχουμε την ικανότητα να ξέρουμε να χάνουμε. Να αναγνωρίζουμε όταν δεν παίζουμε. Όχι, χθες οριμότητα. Δηλαδή σε ένα. Εμείς είμαστε όριμοι, οι άλλοι είναι ουκ και μάω μάω. 95% υπήρχε αναγνώριση. Ναι. Τη κακή ημέρα. Τη κακή ημέρα και τη καλύτερη εμφάνιση του αντιπάλου. Εντάξει, το καλύτερο εμφάνιση του αντιπάλου τα αξίστα με κασμά. Ήταν λίγο καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Μετά δεν είχε και δυνάμεις. Δικαιολογημένα δεν είχε δυνάμεις γιατί είχε παιχνίδι, ναι, την Πέμπτη. Ναι, αλλά δεν κινδύνεψε ο Ολυμπιακός. Κάτι φάουλ, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Θύμισε λίγο, πάω κάτι με ζωγραφάκι και κάτι τέτοια, έτσι, κάτι γιόμες. Θύμισε γενικά, να πούμε, τέλος πάντων. Έτσι θα πάει η εκπομπή. Γενικά, να πούμε. Μην αρχίσω τα πινελίκια από το πρωί τώρα. Ας πάει και 20. Ρε παιδί μου, εμείς οφείλουμε να δώσουμε ένα τόνο ευθυμίας, αισιοδοξίας. Ευθυμίας, πρέπει να έχουμε πιει κάτι για να δώσουμε την προκειμένη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχουμε πιει τίποτα. Ναι, δεν είναι μια καλή ώρα. 10 και 11. Εντάξει, ναι. Το πρώτο τσιπουράκι θα μπορούσε, ναι, να. Θα μπορούσε να αρχίσει με την λίγη ρέγκα. Ναι, ναι. Και λίγο σαρδέλα. Μήπως θα θες να φας. Σκουμπρί. Να φας λίγο κοκορέτσι. Δεν θέλω να φάω τίποτα γιατί δεν είχα φάει όλη μέρα. Ναι, σαν τον Νότι Σφακιανάκη. Και έφαγα μετά το βράδυ. Αυτό με τον Νότι Σφακιανάκη πολύ καλό, φίλε. Γονάτισα. Ναι, έπως. Παρότι ανήκει στην παραδοσιακή ακροδεξιά του Χίτλερ. Δεν έχει να κάνει, ναι, αυτό. Θύμισε άνθρωπο. Ναι. Θύμισε έναν άνθρωπο με αδυναμίες. Έναν άνθρωπο που τον αγγίζουν τα θέματα. Κοκορέτσι, σε πληροφορώ. Τρώγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Οπότε ο Νότης δεν είναι ότι έφαγε κάτι, ας πούμε, που ήταν ξέχωρο από την όλη του. Δεν έφαγε κάτι στο ξεκούδουνο. Ναι, 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 ρε παιδί μου. Ξέρει δεν... ο κόσμος γιατί μιλάμε ή τα λέμε οι δυο μας. Ναι, νομίζω το ξέρω. Τώρα το δείχνουν και τα κανάλια. Λίγα, 40 λεπτά πριν εμφανιστεί το Σάββατο επί σκηνής ο Νότης Φαγιανάκης στο μαγαζί που τραγουδάει στην Αθήνα. 40 λεπτά μετά το ξεκίνημα της εμφάνισής του, λιποθύμησε πάνω στη σκηνή. Ένιωσε μια διαθεσία και λιποθύμησε. Και όλοι ανησύχησαν αυτά και τέτοια. Και βγήκε την επόμενη μέρα και δήλωσε ο ίδιος ότι, παιδιά, έφαγα, λέει, λίγο πριν βγω κοκορέτσι. Με πείραξε. Είναι δύσκολο γιατί εδώ πιέζει το στομάχι. Εσύ πες μου που είσαι καλλιτέχνης, φίλε. Εγώ δεν τρώω ποτέ πριν τις εμφανίσεις. Δεν τρώω. Είναι άγχος, δημιουργικό. Δεν είναι άγχος. Σφίγγεται το στομάχι και δεν μπορείς να βγάλεις αυτή την έκταση της φωνής, η οποία βγάζω τώρα. Ρεύεσαι. Ο Βασίλης ο Καράς ενδεχομένως. Γι' αυτό τραγουδά κάπως. Γιατί μπορεί να έχει φάει ένα κουκουρετσάκι λίγο πριν την. Πες ένα τραγούδι καλά. Και από.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε επηρεάζει, ρε παιδί μου, υπάρχει μια συστολή μέσα εκεί. Το διάφραγμα αυτό, το τέτοιο. Δεν είναι καλό να. Δεν φανταζόμαστε τον Παβαρότη να δω και κοψίδια πριν την όπερα, ξέρω εγώ. Όχι. Πριν την όπερα, όχι ακριβώς, αλλά νομίζω για να φτάσεις σε αυτό το σημείο να έχεις τέτοιο μεγάλο. Γιατί θέλει γερό στο μάχη να αντέξει, ας πούμε, το τραγούδι αυτό. Σίγουρα έχει περάσει από δοκιμασία. Ναι, ναι, από δοκιμασία. Αυτά κάνω και εγώ ακολουθώντας τα μοτίβα των μεγάλων τραγουδιστών. Τα μοτίβα. Έτσι λοιπόν, ο φίλος μας, ο συνάδελφος, κατά τα άλλα, πάνω απ' όλα, Νότης Φαγκιανάκης, ευχόμαστε περαστικά. Βγήκε και το τρόλαρε κιόλας και ο ίδιος, ας πούμε. Καλό είναι αυτό να έχει δυνατόταν αυτό σαρκάζει. Ναι, αυτό σαρκασμός, αλλά εγώ λέω ότι πληροφορούμε τον κόσμο ότι δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Έφαγε κοκορέτσι που τρώγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Από την εποχή του Ομήρου, λέει, τρώγανε σούβλα, κοκορέτσι και γαρδούμπα. Κοκορέτσι, πώς το κάνανε. Είναι, λέει, μια διαδρομή 5.000. Ξανακάναμε ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνεις εδώ, ναι, ναι. 5.000 ετών. Πώς το κάνανε. Ο τρόπος παρασκευής, λέει, δεν διέφερε πολύ από τα σημερινά για να παρασκευαστούν, λέει, κοκορέτσι. Απλά δεν καθάριζε τα έντερα. Ναι, μα, καλά, είναι γνωστό τη σπάση ότι το κοκορετσάκι, άμα δεν πλένεις το έντερο, αποκτά μια ιδιαίτερη νοστιμιά. Ναι, εννοείται αυτό. Ναι, 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 μην γελάσεις. Αποδεικμένα. Για να παρασκευαστούν, λέει, κοκορέτσι, μαρινάριζαν τα έντερα σε ξύδι, νερό και μέλι. Το ξύδι λειτουργούσε ως αντισηπτικό και αφυδάτωνε το έντερο από τα πολλά λίπη, ενώ το μέλι δημιουργούσε μια καραμελωμένη κρούστα before it was cool, ε! Ναι, με βγαίνουν τώρα, ναι, τα master chef και εκεί τα καραμελωμένα τα παίζαμε. Αν μου πεις, ναι, στα αρχαία τη συνταγή. Ο Άδωνης, πάρε τηλέφωνο τον Άδωνη. Ναι, τι κάνει ναι, αυτό, να μας πει στα αρχαία. Πώς έκανε κοκορέτσι. Πώς θα το πει. Όταν δεν, λέει, έψινα στη σούβλα αρνί, κατσίκι, και καθώς δεν υπήρχαν τότε πινέλα. Μπορεί να μας το κάνει αυτό. Ναι, ναι, να μας κάνει μετάφραση κάπως. Να τη δείτε. Συντάκια με τον κουγκλάρι κοκορέτσι αρχαία Έλληνες. Δεν είναι ότι ανοίξαμε τώρα τα κοιτάπια. Ναι. Σκάψαμε, ναι, πήγαμε όχι, στα αρχεία του μετρό και βρήκαμε. Δεν φτύσαμε αίμα, δεν φτύσαμε αίμα, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Καλά, εντάξει, και οι αρχαίοι Έλληνες σίγουρα θα είχαν ανακαλύψει και το ίντερνετ εκείνη την εποχή, είμαι απολύτως σίγουρος. Σε κάποια στιγμή, νομίζω, μέσα από τα βιβλία και τα λεπτά θα βγει. Είπα τους σκλάβοι, ποιοι είναι οι καλύτεροι σκλάβοι. Όπως και να έχει, λοιπόν, για να φτιάξουμε εδώ τη διάθεση του Σταύρου, θα μπορούσε να φας και σε ένα κοκορετζάκι. Δεν μπορώ να φάω. Εάν καταλαβαίνεις, κοκορέτσι, το μεταξύ το όλο ζήτημα ήταν το ότι κοκορέτσι. Τι? Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, κοκορέτσι. Θα το λέω χίλιες φορές. Γιατί, για να βάζεις πίζες. Όχι, τίποτα άλλο, τίποτα. Κοκορέτσι. Κοκορέτσι, για λοιπόν παντού, παιδιά. Όχι, και κοιτάμε στο στούντιο, με ένα μόρφη και μυρωδιά, είδες. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, θα επικοινωνήσουμε και μαζί μετά τις 11. Η Άτζελα Δημητρίου ξαφνικά αριστερά μας για κάποιον λόγο. Θα είναι μάλλον σε αυτό το Your Face, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, εντάξει, μην νομίζει ο κόσμος. Τώρα θα νομίζει ο κόσμος, έβαλα τον Κόλκα και λέει περί ανέμων και υδάτων. Ναι, ναι, εδώ είμαστε, θα πούμε τα πάντα, φίλε. Θα δούμε και γραμμές. Ναι, και γραμμές. Το κοινό ορίζει τα πάντα. Το κοινό, την ατζέντα της εκπομπής. Θέλω και ένα τιμοκατάλογο. Θέλω να νοικιάσω ένα ελικόπτερο της αστυνομίας. Είναι εύκολο να μου πει κάποιος. Το ελικόπτερο της αστυνομίας δεν το νοικιάζεις. Πόσο κάνει, τι λες που δεν το νοικιάζεις. Δε ιδιώτης μπορεί να νοικιάσει τον. Τι έγινε προχθές στην πόλη που πήγαμε καφέ και είχαμε ένα ελικόπτερο πάνω το κεφάλι μας όλη την ώρα. Χαμπάρι δεν πήρες. Όχι, χαμπάρι δεν πήρες. Στη Σταυρούπολη δεν πέταξε. Δεν πέταξε. Είδες, να τα αυτά τα ρατσιστικά. Ναι. Για άλλα τα από πάνω από τις φαβέλες. Ναι. Να σας πω. Πόσο κάνει ένα ελικόπτερο. Το διάβαζα από εσάς στα. Ναι, πόσο κάνει ένα ελικόπτερο. Θέλω να πετάξει ένα. Μου πει κάποιος υπεύθυνος από την αστυνομία, το τμήμα marketing. Προφανώς δεν το πληρώνεις, αλλά σε στιγμές στις οποίες κρίνει η ελληνική αστυνομία ότι τίθεται θέμα δημοσίας ασφαλείας, προφανώς αποφασίζει. Αυτό πρέπει να έρχεται από πόσο την Αθήνα. Κάνει. Να πετάξει, πόσο κοστίζει μια πτήση ελικοπτέρου. Ναι. Αρκετές χιλιάδες ευρώ σίγουρα. Ωραία, βάλε βενζίνες, βάλε ασφάλιστρα. Ένσημα. Κυριακή. Πτήσεις Κυριακή. Double dot. Σάββατο ήταν. Double. Half dot. Ναι. Ήταν σίγουρα της αστυνομίας ή μήπως μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που είχε διαμορφωθεί ότι. Μα δεν έχουμε άλλο ελικόπτερο, της αστυνομίας είναι. Μήπως το έκαναν ως μεγιστάνα εδώ, τους πολλούς που έχουμε στην πόλη.
Μόνο ο Σαββίδης έχει ελικόπτερο. Ναι, ο Σαββίδης δεν έχει ελικόπτερο. Δεν ήταν το Σαββίδη, το ξέρουμε το Σαββίδη. Δεν ήταν το Σαββίδη το ελικόπτερο. Είναι γιατί... εκείνο το αποκριστικό, το όλη την ώρα. Ξέρεις τη μάρκα, ξέρεις το Σαββίδη το ελικόπτερο. Αντίτας. Τι, Βόλβο. Μας πει κάποιος πόσο κάνει, παιδιά, το ελικόπτερο. Θέλω να το πετάξω μία πάνω από ένα πανηγύρι. Γιατί ψηρίζουν τους πάγκους. Θα έπρεπε να πιο συχνά να λειτουργεί. Εντάξει. Οκ, ρε παιδί. Και τι πρόβλημα έχεις δηλαδή με το ελικόπτερο? Έτσι μου τη δίνεις τα νεύρα. Ναι, να κάνει. Δεν θέλω να έχω όταν πίνω καφέ, πάω το κεφάλι μου ένα ελικόπτερο. Θεωρείς ότι ήταν δηλαδή συνυφασμένο με το μάτι της Κυριακής ή κάποιο λόγο να πετάει ελικόπτερο? Σάββατο. Την Κυριακή δεν θα έπρεπε να πετάει. Σάββατο πετούσε. Πετούσε Σάββατο. Μάλιστα. Ψάχναν την πρόβα. Α. Μάλιστα, μάλιστα. Πόσο κάνει λοιπόν μια από το τμήμα marketing της αστυνομικής διεύθυνσης, θα ήθελα να μου πει πόσο κάνει ένα ελικόπτερο να πετάξει για πάρτι μου. Θα πετάω λουλούδια. Κοκορέτσια. Δεν θα κοστίζει ένα 15 με 20 χιλιάρικα η πτήση ενός ελικόπτερου? Η ώρα. Η ώρα δεν ξέρω. Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ πως νοικιάζεις, ας πούμε, ασυγκρόμενα, γιατί πόσο πάει η ώρα. Πόσο μπιλιάρδο είναι, ναι. Πόσο πάει η ώρα, βάλε. Πόσο πάει η ώρα. Ναι, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό κόστος σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ να πετάξει, ας πούμε, ένα F-16 φερρυπίν είναι πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ για να αναχαιτήσει, για να. Έχεις πει F-16 τώρα με το ελικόπτερο, εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Λιγότερη βενζίνη και, εντάξει, προφανώς, ας πούμε, κυροζίνη τι καίνε. Είναι πιο οικονομικό το ελικόπτεράκι. Θα ζητήσω και F-16. Ναι. Αλλά σε πρώτη φάση το ελικόπτερο, πόσο κάνει? Εντάξει, πόσο κάνει, δεν ξέρω. Λες, αν το γκουγκλάρουμε θα υπάρχει απάντηση γι' αυτό. Πόσο, να δω, ποτέ δεν ξέρεις, ας πούμε. Γιατί πόσο εμείς εδώ κάνουμε... κάνει ένα ελικόπτερο της αστυνομίας όμως, να είναι μεσοαγίδα, μην είναι... Πόσο κάνει ρε παιδί, πόσο κοστίζει μια πτήση ελικοπτέρου, κοστίζει. Κοστίζει πτήση ελικόπτερο. Για τα F-16 σου λέω κατά καιρούς έχω διαβάσει. Εσύ αλλά... χειριστή ραντάρ μιλάς. Σε επικοινωνία ήμουνα με τους πιλότους. Συνάδελφος. Σε επικοινωνία ήμουνα. Χειριστή ραντάρ. Σ' άκουγα εν πτήση. Τι να μας πεις τώρα, βρε Μπατμανίδη. Όταν εμείς αναχαιτήσαμε τους Τούρκους. Έτσι. Εσύ ήσουν δίπλα στον Ομερφριόνι και πίνες καφέ. Έχει, βλέπω εδώ για ενοικιάσεις ελικοπτέρων. Την ώρα. Ναι. Πρέπει να βάλεις τώρα τα στοιχεία. Επιλέξτε αναχώρηση από πού και προορισμό και ώρα. Βάλε μενεμένη. Βάλε. Καταρχήν ελικοδρόμια που έχουμε. Η αστυνομία που έχει το ελικοδρόμιο τους. Έχει στην Γάδθ. Στην Γάδθ. Ναι, πέφτει το μικρόφωνο. Ναι, ενώ Γαδά το λες, ωραίο. Ναι, σε συλλαμβάνουν και χαίρεσαι. Χαίρεσαι, ναι. Πήγα στην Γαδά. Ο μπράβο, παλικάρι, πρόκοψα. Δεν μπορεί. Δέκα τώρα έχω δουλέψει μια φορά. Αυτό μπορεί να περάσει πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να περάσει, τουλάχιστον πήγε στη Γαδά. Ναι, ναι, ναι. Ενώ εδώ είναι ξενέρο τώρα, σε πάνε στη Γάδθ. Και αναγκάζεσαι, επειδή δεν μπορείς να πεις το αρτικό λεξό, λες Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Το καλό με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης είναι ότι βρίσκεται σε ένα σημείο που προτιμάς να πας εκεί παρά γύρω-γύρω. Ναι, ισχύει, εντάξει. Είναι μοναδικό το σημείο, ας πούμε. Δηλαδή, σε αυτό το τριεθνές που η επιλογή. Ναι, είναι κομβική. Ναι, καλά, δεν πιστεύω να το φτιάξει και τι. Είναι δηλαδή σύνορα, μενεμένη Κορδελιό, Δεδροπόταμο. Ναι, δηλαδή. Εθνική οδό. Είναι, έχει έτσι, ένα βληματικό χαρακτήρα. Θυμάμαι μια φορά να πούμε εκεί στο Δεδροπόταμο, στο τμήμα που πήγαμε. Που δεν μπορούσαν παλιά να κάνουν τμήμα στο Δεδροπόταμο, το ξέρεις αυτό. Γιατί βγαίναν τα οι μαχαλιώτες και μπαμπαμπαμ. Εντάξει, ναι. Παλιά. Το τμήμα στο Δροπόδομο, μια περιπέτεια που είχαμε μικρή τέλος πάντων, παίζαμε κουπόνι στοίχημα κανονικά τα πάντα. Ωραία περάσαμε ένα βράδυ. Για ωράριο ήταν, όχι κάτι σοβαρό. Ναι. Αλλά, ναι. Εντάξει, μπορείς να λες απλά να το αφήσεις, να λες εγώ ποτάνι μου. Όχι, όχι, παίζαμε στοιχηματάκια εκεί, ασοχή, αυτά, το παλιό το κουπόνι. Εκεί, ωραία, κουπονάκι, ναι. Τέλος πάντων. Πάει το πρωταθληματάκι. Ελπίζω να το καταλάβαμε όλοι. Α, του πέρασες ξαφνικά με όλα αυτά, ήταν για το. Ναι, ρε φίλε, θα πηγαίνουμε από τώρα. Ναι, εντάξει, οκ. Θεωρείς δηλαδή ότι. Τελείωσε. Το είπες και με ένα τόνο τώρα εδώ. Παιδιά, οριστικά το δώσε ο Κόλκας. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Με ρεαλισμό αν αντιμετωπίσεις. Πάντα θα είμαστε ρεαλιστές. Ρεαλιστές. Εμείς δεν είμαστε φουφού και αρώματα και σάλια. Η εικόνα της ομάδας στα ντέρμπι δεν σου δίνει το δικαίωμα να πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή. Ποια είναι η ανατροπή? Να κερδίσει δύο φορές τον Ολυμπιακό και να πάρει τέτοια αποτέλεσμα. Μας κάνει να τα πάρει όλα. Όχι όλα, ρε.
θα κάνει κέρδη και ο Ολυμπιακός, δεν γίνεται. Ναι. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να πάρει δύο παιχνίδια από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Σύμφωνα με την εικόνα τη σημερινή. Και να έχει τις ίδιες απώλειες που θα έχει ο Ολυμπιακός όμως στις επιμέρους. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Και δεν έχει δείξει. Αν κάνουμε μια έτσι μπακαλίστικη βαθμολογία δηλαδή των παιχνιδιών και τον βαθμό που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ ας πούμε, στα ντέρμπι και τα αναμεταξύ του, νομίζω μπορεί να είναι και πιο κάτω από την ΑΕΚ. Πιο κάτω από τον Άρη μπορεί. Μπορεί να είναι από τον Παναθηναϊκό. Πόσο βαθμό είχε πάρει ο ΠΑΟΚ? Έχει μόλις μία νίκη με την ΑΕΚ. Ναι, και ο Άρης έχει μία με τον Παναθηναϊκό. Έχει μία νίκη με την ΑΕΚ και μία ισοπαλία. Τέσσερις. Έχει δύο ισοπαλίες με Παναθηναϊκό Άρη. Έξι και ένα βαθμό με τον Ολυμπιακό. Εφτά. Εφτά βαθμούς. Ο Άρης έχει νίκη με τον Παναθηναϊκό. Νίκη με τον Παναθηναϊκό τρεις. Ναι. Νίκη με εμάς έξι. Ναι. Μία ισοπαλία εφτά. Με τον ΠΑΟΚ πάλι ισοπαλία. Στα ίδια είμαστε. Με Παναθηναϊκό κάτω έχασε. Με ΑΕΚ. Έχασε με τον Παναθηναϊκό. Ναι, κάτω νομίζω έχασε. 1-0. Δεν έληξε μέσα στο ΟΑΚΑ. Δεν κάνω... ή 1-1. Πιο πάνω βαθμούς. Ο Άρης στα ντέρμπι έχει πιο πολλούς βαθμούς. Βέβαια πρέπει να συμπολογίσουμε και τον Όφη μέσα, αλλά δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Αν είναι ο Όφη, αν είναι ο Αστέρας. Όλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να βγει ο Όφη έκτος. Ναι. Απίστευτο το πράγμα που συμβαίνει. Αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν δίνει. Εμείς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και ορθώς. Αυτή είναι η κάστα μας, αυτή είναι η φάρα μας. Ωραία. Νομίζω το κατάλαβε λίγο πολύ και ο κόσμος. Δηλαδή... Δεν είναι χάζος ο ΠΑΟΚ. Ασχολείται με την ομάδα του. Δεν είναι αυτός που τρεις λαλούν και δύο χορεύουν και ό,τι θυμόμαστε χαιρόμαστε. Κερδίζουμε, ξαφνικά εμφανιζόμαστε, χάνουμε, μετά εμφανιζόμαστε μετά από 8 μήνες. Ο ΠΑΟΚ είναι ενεργός. Ξέρει. Το νιώθει στο πετσί του, πότε είναι καλά, πότε δεν είναι καλά. Δεν είναι ένας περίγυρος τουριστικός. Ναι, αλλά μέχρι πριν μια εβδομάδα επικρατούσε αισιοδοξία. Αυτό άλλο η εβδομάδα. Άλλο αισιοδοξία και άλλο. Έδωσε, ναι. Ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό, άλλαξε τα πράγματα. Είχε μια εικόνα. Ναι. Χθες δεν είχε καμία εικόνα. Δηλαδή εκεί που ανέβηκαν οι απαιτήσεις, ξαφνικά βρήκε ένα ταβάνι πολύ κακό. Πολύ αντιεμπορικό. Την είδες καθόλου αγχωμένη την ομάδα, τους παίχτες? Όχι, είδα μια ομάδα η οποία δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένη και δεν είχε κάποιο πλάνο για να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πούμε τώρα ότι ήταν πολύ καλύτερος. Ναι, αλλά ήταν... Δύο κούρσες του Τσιμίκα είναι και το τυχερό γκολ. Έπαιξε έξυπνα. Μπορεί και να βγει και η μπάλα, αλλά ας το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Όσο χρειάστηκε. Και δεν κινδύνεψε. Εγώ εκεί στέκομαι ότι δεν κινδύνεψε. Λέω, όταν ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδι την Πέμπτη, έχει όλα τα ελαφρυντικά να το πάει κοινικά το παιχνίδι. Εντάξει. Όταν εσύ όμως έχεις μια εβδομάδα να προετοιμαστείς, δεν έχεις απουσίες σημαντικές πριν του Κρέσπο. Ωραία. Και παρουσιάζεις αυτή την εικόνα όντας πιο φρέσκους. Πρώτα απ' όλα φαίνεται το γεγονός αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι η ομάδα δεν δουλεύει με εντάσεις. Άρα αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Αλλά πώς γίνεται αυτό από τη στιγμή που δεν έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, δεν είναι οξύμορο? Δεν δουλεύει. Ήταν επιλογή του προπονητή να μην δουλεύει σε εντάσεις στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της χρονιάς. Τι σημαίνει, το άκουσα να το λένε κιόλας, από σένα τα ακούσανε. Τι σημαίνει να δουλεύει με εντάσεις, για να το καταλάβει ο κόσμος, μην αναπαράγει. Θα σου το εξηγήσω. Υπάρχουν σετ εκγύμνασης, τα οποία τέλος πάντων επιλέγει ο προπονητής να είναι μικρά σε διάρκεια, μεγάλα σε ένταση. Δηλαδή 3 λεπτά με μεγάλη ένταση. Και πάει η προπόνηση έτσι, 3 λεπτά, και βγάζει τέλος πάντων μια προπόνηση, δοκιμάζονταν τις εντάσεις σου πολύ περισσότερο. Ναι. Υπάρχουν άλλα σετ γυμνασίες, τα οποία είναι 8 λεπτά, 9 λεπτά τέλος πάντων. Όλα τα οποία, επειδή δεν μπορείς να τα δουλέψεις σε εντάσεις, τα πας σε ένα πιο χαμηλό τέμπο. Σου δίνουν κάποια αποτελέσματα, μπορεί, ξέρω εγώ, τεχνικής κάποιας τέλος πάντων συνεργασιών ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σου δίνουν την ένταση. Απλά είναι τα πράγματα. Ο προπονητής, υπάρχουν προπονητές που θεωρούν ότι οι εντάσεις είναι σημαντικές, υπάρχουν και προπονητές οι οποίοι θέλουν να το πάνε το παιχνίδι σβηστά, τακτικά, σουξουπούξου, μανταλάκι. Δεν είναι. Ναι, και μπορούμε εμείς να κρίνουμε, να φτάσουμε στο σημείο τώρα να ασκούμε κριτική στον τρόπο εκγύμνασης των. Ναι, εγώ μπορώ να το κάνω για τη δουλειά μου. Εσύ που είσαι τουρίστας δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν είσαι όμως γυμναστής. Ναι, προφανώς για να καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα έχω μιλήσει και με 15 ανθρώπους, είτε μέσα από την ομάδα είτε έξω από την ομάδα. Ωραία. Η γυμναστική είναι το θέμα, λοιπόν. Αυτό εκεί καταλήγουμε. Μιλάμε στη γυμναστική. Όχι, ρε. Και είναι πασιφανές χθες το ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βγάλει ένταση στο σημείο που ο Ολυμπιακός μετά το 60 έχει λυγίσει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ επιμένω ότι ο Μάρτης έκανε δώρο στον ΠΑΟΚ την Πέμπτη και δώρο στο Βαλμπουενά 90 λεπτά μέσα. Και φάνηκε αυτό μέσα. Χθες. Το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Όχι. Μάλιστα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Σούλη.
Από την ακριτική, όχι ακριτική, ακριτική θα το λέγει ο Μητσοτάκης, που είπε ποιο νησί είχε πει ακριτικό και ήταν δίπλα στην Κρήτη. Σαντορίνη, μας δίνει ενημέρωση. Βέβαια τώρα είναι εδώ στην Ηλίουπολη. Ο Ασούλης, Μπάμπη λέει στη Σαντορίνη 400 ευρώ η ώρα είναι η ενοικίαση για το ελικόπτερο, λέει για βόλτες. 400 Σαντορίνη, εντάξει είναι και τουριστικό, άρα εδώ θα είναι. Ναι, πιο φτηνά. Τη αστυνομία το ρωτά. Εντάξει. Αστυνομία στη Σαντορίνη δεν ξέρω αν έχει να νοικιάσει τώρα. Αν κάνω εγώ μια καταγγελία, πάρε τηλέφωνο ρε παιδί μου και πες γεια σας. Θέλω. Είδα ούφο. Στον Ημιτό. Είδα ένα ούφο στον Ημιτό. Εκεί ψηλά στον Ημιτό. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας λέει, λέει: πάρτε ρε, ρωτήστε τον Αμπέλ. Λογικά και αυτός έφαγε λέει χθες πριν τον αγώνα. Για τα κοκορέτσια που λέγαμε και μάλλον τον επηρέασε. Ωραίο τίτλο μου δώσε. Έφαγε κοκορέτσι. Ο φίλος μας ο Τζος λέει: καλημέρα, παιδες. Φοβερός τρόπος να καλυφθεί σε περίπτωση παρακολούθησης των συνομιλιών. Δεν κατάλαβα τι μου λέει, αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε, εγώ το διάβασα για ποιο θέμα. Επειδή περάσαμε από το ένα θέμα λίγο στο άλλο, δεν το κατάλαβα. Έχουμε κινητό εδώ στο Λίμπερο για να καλεί ο κόσμος. Θέλω να ενημερώσω τους παράνομους που μας ακούν. Ναι. Ότι παρακολουθείτε και το Viber. Ναι, τα έλεγαμε προχθές. Αλλάζουμε ναι. συσκευή, mm-hmm. αλλάζουμε application. Εντάξει, υπάρχουν τρόποι, ναι. Ναι, δεν πάμε Viber. Mm-hmm. Πήραν, αγοράσαν κουτί. Προσέξτε, μην σας δούμε ξαφνικά στο Θωμαίδη. Μη μου λέει Μπερνέα ο Κόρκας είπε αυτό και το άλλο και ακατάληπτο και τα λοιπά. Ξέρεις τι, μπορούμε να μπούμε μέσα σε αυτές τις συνομιλίες που παρακολουθεί και να λέμε απλά ακατάληπτο. Ακατάληπτο, ακατάληπτο. Εγώ λέω καλημέρα παιδιά. Τι έγινε, φίλε, καλά, καλά. Περίμενα να πούμε να γεια στα παιδιά. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Σε όλο το παρεάκι. Party line. Αν αισθάνεσαι μόνος, πάντα ξαπανέκαθε νομίζω η ελληνική αστυνομία σε παρακολουθούσε. Ποτέ δεν ήμασταν μόνοι. Και είναι μια συντροφιά αυτή. Είναι μια συντροφιά. Ξέρεις ότι είναι ένα χέρι δίπλα σου. Δεν έχουν έρθει στιγμές ζωής που. Αισθανόσουνα μόνος. Ναι. Κανείς δεν σε καταλάβαινε. Ναι. Κανείς δεν σε νιώθε. Μα γι' αυτό συγκινήθηκα με το ελικόπτερο. Ναι, ήταν από πάνω σου το κεφάλι. Ναι, κεφάλι του κουτούκου, του κουτούκου, του κουτούκου, του κουτούκου. Ξέρεις τι ωραία ακούγεται. Τρανς. Πας και δίνεις λεφτά από τα ναρκωτικά. Τρολ. Πάνω εδώ, χάπια αυτά ιστορίες. Ναι, κουμπιά, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Τζάμπα, τζάμπα τα ελικόπτερα. Σκοτώσαν έναν διοκτήτη ταχυφαγίου. Ναι, απίστευτη ιστορία. Τέσσερα αδέρφια λέει αποκαλύφθηκε ότι ήταν. Ναι, σε αυτή την ιστορία. Πήγε, παραδόθηκε ο δράστης. Το διάβαζε το πρωί. Τέσσερα αδέρφια να ζητάτε ο ένας. Απίστευτη ιστορία. Γιατί. Προφανώς είχαν κάποια. Καλμάδα το κοκορέτσι. Είχαν κάποια διένυξη, ας πούμε, και πήγαν να ζητήσουν τα αρέστα, δεν ξέρω εγώ τι. Και ο μικρός αδερφός μαχαίρωσε τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ήταν. Εδώ ήταν. Βασιλής Όλγας. Βασιλής Όλγας, ναι. Ποιο είναι. Τώρα να μην πούμε το όνομα στον αέρα. Μήπως έχουμε φάει. Εντάξει. Θα έχουμε φάει, υπάρχει τέτοιο φάει. Καλά, σωστό και αυτό, ναι. Λόκο γκριλ, το λέει. Πάνω στην Βασιλής Όλγα. Δεν έχω φάει. Απίστευτη ιστορία. Λοιπόν, θα κάνουμε διαλυματάκι για να επιστρέψουμε εδώ και με λίγο πιο αγωνιστικό τέμπο. Στο Welcome Stores Αλεξιάδη θα βρούμε ατμογεννήτρια Tefal 2300 βατ και πίεση ατμού 7 μπαρ. Κέρι φίλ από 249 στα 185, δηλαδή 15 και 50, 65 ευρώ κάτω, 64 ευρώ κάτω η ατμογεννήτρια της Tefal και σκούπα Boss, γιατί είστε όλοι νοικοκύριδες. Μαριλής, μετά το επεισόδιο που είχαμε στην κουζίνα, έχω φθηνή σκούπα Boss μαύρη, ωραίο χρώμα, με 5 χρόνια εγγύηση στο μοτέλ, από 179 στα 135 μόνη της σκουπίζει. Έχω ζητήσει και από τον Κώστα να μου φέρει εκείνο τη σκούπα ρομπότ. Την έχει δει. Πήρε ένα φίλο. Και. Λέει εκπληκτική η σκούπα ρομπότ. Πάει μόνη τη. Ναι, πάει μόνη τη, σκουπίζει, κάνει. Ιδίω λέει αν έχει κατοικίδιο. Επειδή έχουν σκυλό που αφήνει τρίχε και τέτοια. Είναι λέει συγκλονιστικά τα αποτελέσματα τη σκούπα ρομπότ. Το βάζει εκεί και διαβάζει το χώρο. Το βάζει έξω από το σπίτι σου. Με application χαρτογραφεί. Σου κάνει scanning όλο το σπίτι και έχει την κάτωψη. Δεν χρειάζεται να πας σε πολιτικό μηχανικό. Συγγνώμη το βασικά. Πολιτικό μηχανικό. Καλά, θα μου πει, κανεί δεν πηγαίνει πλέον σε πολιτικού μηχανικού. Και το βάζει, πίνει καφέ και βάζει κούπα ρομπότ και καθαρίζει όλο το σπίτι. Κανονικά και τι γωνίες και τα λοιπά. Και έχει αποτελέσματα, όντω. Οπότε. Ναι. Να σε πρώτη φάση θα βολευτούμε με την Boss που μα δίνει τα Welcome Stores Αλεξιάδη σε πολύ καλή τιμή. Μόλις 135. Να την πάμε σε τίποτα τσακαλάκια και στα δυτικά την κάνουμε τα τροπή. Να βάλουμε μια σέμπρικ. Σέμπρικ, να την κάνουμε ρομπότ. Αεροτομές.
Στην Πεζό Γιαννίδης έχει πιστέψει απόσυση. Αφήνεις το παλιό σου το αμάξι που το βαρέθηκες, που είχε πέρθει ο κορισμός, στην καλύτερη τιμή και παίρνεις ένα Πεζό 208 ή ένα Σαβ 2008. Ωραία, και η ζωή σου γίνεται πολύ πιο ωραία, πολύ πιο άνετη. Μοναστηρίου 271, στα δυτικά, εκεί με Γενιτσών γωνία, απόσυση από την Πεζό Γιαννίδης. Και ο Όμηρος Σιαμάτρα, βέβαια, και ψωσαλίδες, ψωδοροφές, αναλαμβάνει στην ώρα τους και παραδίδει στην ώρα τους ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, σπίτια και καταστήματα. Λεωφόρος, έκτο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, 2-3-10-68-61-42. Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Βελγίδα Χατζηγιάννης και Σλαρίδου γίνεται μακελιό. Μακελιό, κανονικά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, να πιούμε λίγο καφέ και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο μας. Στο ψυχιατρίο της Δευτερούλας. Δευτέρα 24 του μηνού είναι σήμερα. Πρώτη και Δευτέρα, λέει, έβρεση τιμίας κεφαλής προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου είναι σήμερα. Δεν γιορτάζει κάποιος ούτε ο πρώτο Δευτέρας. Οπότε θα πάμε χωρίς καμία έτσι ονομαστική εκφορά, ούτε κανένα σαν σήμερα. Ήπια μέρα Δευτέρα μετά από είτε του ΠΑΟΚ. Δεν κουνιέται φίλο. Ούτε γιορτές ούτε τίποτα. Καταργήθηκαν. Όπως βλέπεις στο ορτολογείο. Ο φίλος μας, ο Τζόνι μας λέει, ο Σταύρος έφερε τα ραντάρ στην Ελλάδα. Μήπως όταν ήσουν στα ραντάρ στο στρατό. Πρώτη μέρα με διώξανε. Ναι, σου λέγανε κάτι. Ναι, περίμενε για να ολοκληρώσω. Σου λέγανε κάτι. Σταύρο, μπουρμπούρου, δεν σας βλέπω. Και σου λένε ότι μπα, αγόρι μου, δεν είσαι για τη δουλειά αυτή. Μπαίνω, θα σου πω σκηνικότητα. Με στέλνουν στο Πήλιο. Η εκπαίδευση του ραντάρ είναι στο Τατόι. Ένα μήνα και δεν το καταλάβει Χριστό τώρα. Τι να καταλάβει. Και είναι η εποχή τώρα που είμαι 20 χρονών. Τώρα μιλάμε για καθυστερημένο κανονικό τώρα. δεν είχα καμία τύχη. Βάζουμε κάτι βίσματα, αυτά να πούμε το ένα το άλλο. Πάω Πήλιο παραμεθόριο. Κορυφή του Πήλιου 1700 μέτρα. Είναι παραμεθόριο. Σύνορα με τη στρατόσφαιρα. Ναι. Τέλος πάντων, με τα πολλά. Είναι ο καταβλισμός κάτω που είναι τα δωμάτια, τα κηλικεία και τα γραφεία. Και τα ραντά είναι ακόμα πιο πάνω. Και είναι σε τούνελ. Τώρα κάτσω εγώ τώρα να είμαι σε τούνελ, να είμαι στην κορυφή του Πηλίου, τώρα δύσκολα. Ναι. Ζυγίζω εκεί την κατάσταση, μπαίνω πρώτη μέρα, κάθομαι στο τέτοιο, κάθεσαι ο χειριστής ραντάρ, κάθεται κάτω και είναι από πάνω ο αξιωματικός και σου κατευθύνει τέλος πάντων και του λες σε κάτι. Λέω, ωραία, είμαστε εδώ. Πατάω κάτι κουμπιά, είχε κάνει ένα βίντεο όταν πατάς λάθος κουμπί, σου βγάζει ένα illegal. Ναι, πατάω το κουμπί. Legalize it! Κάνει κάτι τέτοια. Τι έγινε, ξέρω εγώ, Σμηνία, τι ήμουν, όχι τη Σμηνία. Σμηνίτη, ρε. Σμηνία, αμέσω. Τι έγινε, Σμηνία. Να, Τούρκη, Τούρκη του λέω. Εδώ πέρα κουνήθηκε αυτό. Μου λέει, είναι βραχονισίδα. Βραχονισίδα είναι, λέω. Δεν πειράζει. 10 φορές το έκανα. Με κατεβάζουν στο γραφείο ασφαλείας. Επιμένανε. Στηρίζα πολλά σε σένα. Ναι, κατεβαίνω. Τι είναι αυτό ο βλάκα που ήρθε εδώ πέρα, για να δω τι θέλει. Με πάνε σε έναν ο Πρίτσας, ένας με μουστάκι, κλασικός ασφαλίτης. Ναι. Αλλά ωραίος τύπος, δε φίλε. Ναι. Μπαίνω μέσα, αλλά εγώ δεν ξέρω εκείνη την ώρα ότι είναι ωραίος τύπος. Κάθομαι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι είσαι, μου λέει εσύ. Τι να είμαι. Έχει τα χαρτιά, κοιτάει τα χαρτιά μου και με κοιτάει. Λέω, τι να είμαι, ήρθα εδώ. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Ναι. Ψαλωμένος εκεί στο ασφαλίτικο, είμαι λίγο ψαλωμένος. Είσαι ο Σταύρος Κόλκας, όνομα Μητρός Παρασκευή, του Γένου Σαβίδη. Τη Βούλα Σαβίδη, εγώ δεν την έχεις. Πλάκα κάνεις. Άκου τώρα κέντα. Λέω, μητέρα μου, είσαι ο γιος Βούλα Σαβίδη, εκπληκτική ερμηνεύτρια, μου λέει. Άκουλα, δες, επειδή δεν είσαι για πάνω. Ωραία, θα σε κάνω εδώ καντινιέρι. Κατέθεσε. Αναγνωρίζει και το ταλέντο σου, αγόρι μου. Είναι ο άνθρωπο γεμάτη. Ωραία. Ο καντινιέρι στο μεταξύ τι γινόταν. Καθόταν 15 μέρες μέσα, πήγαινε μία-μία, ήταν δύο καντινιέρι. Μόλις είχε απολυθεί ο ένας. Πήγαινε μία-μία η υπηρεσία. Αλλά επειδή δεν ήταν από τον Βόλο, ωραία, ήθελε να παίρνει 15 μέρες μέσα και να φεύγει 15 μέρες. Ζωάρα. Ναι. Ζωάρα.
Και μου λέει, αλλά υπάρχει αυτή η ιδιομορφία με το που το ακούω. Εγώ χλεμιντρίζω. Πολύ ιδιομορφία, ναι. Τι να κάνω, θα κάνω πέτρα την καρδιά. Τέλος πάντων, μετά πολλά γίνομαι καλλινίες. Βγαίνω, παίρνω καρτοτηλέφωνο. Τη μάνα μου στείλει ένα απογεγραμμένο δίσκο τώρα. Τώρα. Δηλαδή, ποιες οι πιθανότητες να πετύχεις άνθρωπο της ασφαλείας, της αεροπορίας που γνώριζε τη Βουλά Σαββίδη. Ναι, εντάξει. Άκου εδώ τώρα τι πάθαμε. Και μετά, βέβαια, γίνεται η λαιλασία στο κηλικείο. Όπου έρχεται ένας μυναγός μια μέρα και μου λέει σταυρό. Ξέρεις ότι το στρατό μισή τιμή τα πάντα. Ωραία. Έχω σούπερ μάρκετ στο Βόλο και τα bake rolls τα έχω φθηνότερα. Δεν κανονικά. Καλά και εμείς όταν είμαστε στο στρατό. Είναι πιο ακριβά που έχω Χαλκιδική. το κηλικείο μας. Ναι, καλύτερα πηγαίναμε. Τι α πω, δεύτερο πόδι. Εμάς ήταν τα 40 άτομα, 20 δεν είχαν μαντήλι να κλάψουν. Έπρεπε να καλύψω τη χασούρα. Τι να κάνω. Ωραία, τσιγάρα δεν είχαν, τίποτα δεν είχαν. Μιλάμε για φτώχεια. Βάλω και τη μουσικούλα τώρα. Βάλε. Και μετά κάναν το ακόμα πιο κομβικό λάθος, να με κάνουν υπεύθυνο τροφοδοσίας. Ανέβασα τα όνια καμιά τρεις φορές πάνω. Προκαθαρισμένες πατάτες για να μην έχει τέτοιο γαλακτομπούρεκα. Έβαλα προφιτερόλ, έβαλα. Ζωάρα, με διώξανε. Θα μπορούσες όμως άνετα να πάρεις μια θέση στο τμήμα ασφαλείας της Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Επιτήρησης τάξεως, μέτρα τάξεις κτλ. Έτσι δεν θα μπορούσα, δεν θα μπορούσα. Αφού έχεις εμπειρία στα ραντάρ, στα ελικόπτερα, αυτό που είναι το ζητούμενο. Ένα θέμα αντιμετώπισα τώρα. Μείναμε έξω από το σπίτι, δεν έχουμε κλειδιά. Ναι. Αν μπορεί η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης να μας ενημερώσει ποια είναι η τιμή που ανοίγουν. Ναι. Όχι, νομίζω ένα τηλέφωνο δεν είναι. Άμα πάρω εγώ και πω ότι μέσα, ας πούμε, τελούνται έκνομες πράξεις. Άρα δηλαδή να. Πάρει ένας γείτονας. Κλείσαμε τους κλειδαράδες. Ναι. Κλείσαμε, φίλε. Θα έρχεται η αστυνομία, θα ανοίγει. Ναι. Όλα καλά. Τζάμπα, ρε φίλε. Σοβιετία μας κάνανε. Σοβιετία. Αυτό ας μας ενημερώσει κάποιος αν γίνεται. Ναι, πιστεύω ότι γίνεται. Πιστεύω. Εντάξει, θα πρέπει να κινητοποιηθεί τώρα 2-3 εισαγγελείς για όλα αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, δουλειά έχουν. Δεν έχουν εισαγγελείς δουλειά, ας πούμε, να καταδικάζουν, ξέρω εγώ, κάποιοι που χρωστάει 1000 ευρώ. Περιπίν, ας πούμε. Να παίρνουν σπίτια, σιγά-σιγά να ετοιμάζουν. Θα πρέπει να έρθει εισαγγελέα για να ανοίξει την πόρτα στο σπίτι, ναι, να σε δωθώ απ' έξω. Αλλά όχι απαραίτητα. Το έχουμε δει στο Κουκάκι προσφάτως. Δεν μπήκανε μέσα στο σπίτι του Δημήτρη Ινδαρέ. Αυτό λέω, ρε φίλε. Ας το κάνουμε μοτίβο. Να γλιτώσουμε και τα 40 στους κλειδαράδες, φίλε. Δεν έχεις καταλάβει ότι είναι το μοτίβο πλέον ότι η αστυνομία μπαίνει. Και να σου πω κάτι. Σε όλη αυτή την ιστορία έχει να κάνει ότι υπάρχει και μια σχετική λαϊκή νομιμοποίηση. Δηλαδή ο κόσμος εξιτάρεται. Βλέπει ότι υπάρχει ασφάλεια, ότι γίνεται δουλειά εδώ. Ότι το κράτος και η προστάτης προλήτη και ο Χρυσοχοΐδης. Αυτούς που τους βλέπεις εσύ και εδώ τους βλέπω εγώ που είναι όλοι έξαλλοι παραμιλάνε στον δρόμο. Το βλέπεις. Για άλλους. Για τους αλήτες. Για τους αλήτες που ρημάζουν και κάνουν και ράνουν. Αλλά όταν πηγαίνεις, ας πούμε, στον αλήτη που θεωρείς ότι ρημάζει και κάνεις και ράνουν. Το ίδιο λέγανε σου λέει για την περίπτωση του σκηνοθέτη στο Κουκάκι. Που ήταν δεξιός. Ναι, που ήταν και. Ναι, στέλεχος. Όχι στέλεχος. Επειδή μου, αλλά ήταν φυλαπροσκείμενος, ας πούμε, τέλος πάντων στην κυβερνώντα παράταξη. Βγήκαν ένα όργιο παραπληροφόρηση που έλεγαν ότι την κατάληψη είχαν τα παιδιά του, εργολαβία δίπλα στο σπίτι του και τον Ατάλο πήραν φυσικά έλεγχο DNA και δεν βρήκανε τίποτα απολύτως μέσα. Αλλά τότε υπήρχε μια επικρότηση του σκηνικού. Τον κλειδαρά μπορεί να μου τον κάνει η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκη, γιατί του είδα χθες σε φόρμα. Μπορεί. Και πρέπει να δουλεύουν και 24 ώρες πρέπει να δουλεύουν. Οι κλειδαράδες είχαν πάντα εύκολα τηλέφωνα. Έχουμε ένα στον Εύωσμο, νομίζω, 666-666. Σατανιστικό. Εντάξει, το λατρεύω αυτό. Δηλαδή, ούτε με. Πόσα πλήρωσε. Πόσα πλήρωσε για να το πάρει αυτό το τηλέφωνο. Ναι, αλλά το άλλο πιο εύκολο. 100. Είναι και τρία νούμερα. 100. Αλλά χτυπάει τον ανταγωνισμό, φίλε. Είναι πλέον το 100. Μήπως έχει αλλάξει με κανέναν ξυγχρονισμό με των τηλεφωνικών κέντρων και τέτοια. Όχι, το 100 πρέπει να είναι. Παραμένει το 100, ε. Θα πάρει 100. Γεια σας, έχω κλειστεί μέσα στο σπίτι. Κοίτα, άνθρωπος. Γενικά, χθες μου ήρθαν ιδέες για τη χρησιμοποίηση της αστυνομίας στον τόπο. Ναι. Και προχθές. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ένα, είναι το. Μ' αρέσει αυτό με το κλειδαρά. Ναι, φίλε. Έμεινα απ' έξω. Πού να δίνω 40 και 50 τώρα. Και πού ξέρω το τσακαλάκι που ανοίγει την πόρτα. Πόσα έχουν δει τα μάτια μας. Ναι. Πόσα έχουν δει τα μάτια μας. Πού το ξέρω εγώ αυτό. Ενώ. Άρα, άμα έρθει η αστυνομία, έχω την ασφάλεια. Ότι άνοιξε ένας άνθρωπος της τάξης την πόρτα μου. Καθαρό ποινικό μητρό. Καθαρό ποινικό μητρό. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Κάψει, τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Και κοιμάμαι ήσυχο τα βράδια.
Με ανοιχτές τις πόρτες. Ναι, δεν θα παίξω στο σπίτι μου το δε κοιμάμαι τώρα. Ναι, δεν θα παίξω στο σπίτι μου αυτό. Κατάλαβες. Μπράβο την αστυνομία. Μπράβο. Μπράβο και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. του Ευστράφη Πολίτη. Ναι. Πολύ ωραία. Συνεχίστε έτσι, παιδιά. Συνεχίστε να προκαλείτε το κοινό αίσθημα. Συνεχίστε να μας κάνετε τα νεύρα τσαρτάλια, να είμαστε όλη τη μέρα στην πρίζα φοβόμενοι μη γίνει μακελιόμες στο γήπεδο και χαλάσουν και καταστραφούν ζωές. Πραγματικά, τέτοια αναισθησία, τέτοια λαμογιά και τέτοια προσέγγιση εντελώς, πώς θα τη χαρακτηρίσω τώρα, δεν θέλω να ρίξω καμπυλελίκη στον αέρα, δεν περίμενα από θεσμικά όργανα. Η αστυνομία βέβαια πήρε εντολή από το Υπουργείο, εντάξει, για να τα λέμε όλα, αλλά θα πρέπει και ο αστυνομικός, ο αξιωματικός, να σέβεται τον εαυτό του, να σέβεται πάνω απ' όλα το ρόλο του στην κοινωνία. Ποιος είναι ο ρόλος στην κοινωνία? Ο ρόλος, ναι, είναι να εκτελέσει εντολές. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι δεν είναι ο ρόλος του στην κοινωνία να εκτελεί εντολές, ό,τι και αν είναι αυτές. Αν η εντολή δεν έχει λογική, θα πρέπει να γυρίσει να πει σε αυτόν που δεν έχει, που την κάνει την εντολή, ότι την δίνει την εντολή, ότι αδερφέ δεν γίνεται αυτό. Και εμείς είχαμε προϊσταμένους και τους λέγαμε δεν γίνεται αυτό που λες, πάμε παρακάτω και άμα δεν θέλεις διώξε με. Θα τα πάει. Ναι, αυτά σε μια νορμάλ εργασία. Τώρα όταν έχουμε να κάνουμε σε μια εργασία τροποντινά. Εργασία. Με αυτού του είδους την ιεραρχία, όπως είναι. Τι πάει να πει, ξέρω εγώ τη δουλειά μου και θα δεις εσύ που σε πολιτικό είναι πρόσωπο. Είναι απήθεια. Ναι. Αν παραβείς εντολές και δεν εκτελέσεις εντολές, αμέσως είναι απήθεια. Πάμε δικαστικά και θα εξηγήσω εγώ, ναι, γιατί δεν πρέπει να το κάνω αυτό, ναι, που μου λέει. Ναι, ναι. Μπορεί να έχει αποταξία από το σώμα, μπορεί να έχει ναι, διαθεσιμότητα, πολλά αν πράγματα. Αν εσύ θέλεις να γίνεις. Πώς το λένε. Οχ, του 100 σε πήρε. Όχι, του 101, τι είναι αυτό, είναι άλλο. 101. Κάποιος που δεν ξέρει ότι έχω εκπομπή. Ναι, ιδιωτική αστυνομία. Ναι, τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην πόλη μας. Το ποτάθμα της Ντόρας, έτσι θα το ονομάσω εγώ. Από εκεί ξεκινάμε. Μας είπανε τέλος πάντων πέρσι το ποτάθμα των Πρεσπών γελούσε ο κόσμος. Εγώ θα πω με στοιχεία ότι είναι το ποτάθμα της Ντόρας. Εντάξει, το χάσαμε και ποδοσφαιρικά εννοείται. Αλλά από εκεί και πέρα έχω και αρκετά στοιχεία τα οποία άμα τα απλώσω φαίνεται ξεκάθαρα ότι το χάνω γιατί η πολιτική ηγεσία του τόπου έχει προτιμήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όποιος πιστεύει το αντίθετο, ας θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά τις 11, ας μας πει το αντίθετο. Δημοκρατία έχουμε εμείς εδώ. Εδώ τουλάχιστον. Εδώ σε αυτό το τετράγωνο που είμαστε. Γύρω-γύρω δημοκρατία, ναι, ναι, έξω δημοκρατία από εδώ. Έχουμε. Ναι. Εντάξει, αυτό που έγινε χθες για μένα είναι μία από τις πιο μαύρες σελίδες του τόπου και θα έπρεπε να υπάρχουν αντιδράσεις από θεσμικά όργανα. Δηλαδή, η μέρα αγώνα να μπουκάρεις ένα γήπεδο για να βρεις πανιά. Δηλαδή. Εγώ θεωρώ θα έπρεπε να απασχολεί όλους τους οπαδούς και τους φιλάθλους, ας πούμε. 100%. Μα, είναι συνολικό. Το κάναν σήμερα σε μένα, πάντα το κάνουν στους Αργιανούς μεθαύριο. Ξεκάθαρα, σε όλους. Στους Ηρακλείδες μπορεί να το έχουν κάνει κιόλας, δεν ξέρω. Ω, καλά, εννοείται. Ναι, έχει γίνει πολλάκις. Ναι, γιατί υπάρχει και ένα πολιτικό υπόβαθρο που είναι απέναντι σε αυτή τη λογική, στη συγκεκριμένη ομάδα. Ωραία. Πώς το λένε, μπορεί να το κάνουν αύριο σε αξίδες. Που και αυτοί ψηλό είναι από απέναντι. Μπορεί να το κάνουν στους Παναθηναϊκούς. Αυτό θα πρέπει να το σκέφτονται όλοι. Δεν είναι κάτι που περνάει και δεν ακουμπάει. Εντάξει. Και δεν θα πρέπει. Βασικά προς όλους τους πολίτες. Αυτό πρέπει να. Εδώ είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο. Ναι, είμαστε αθλητικό ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, ο παδός είναι παύλα και πολίτης. Γι' αυτό εγώ ποτέ δεν θέλω να διαχωρίζω με τις έννοιες. Ό,τι συμβαίνει, αν κάτι σε οργίζει που συμβαίνει στον αθλητικό τομέα, κάποια αυθαιρεσία τη εξουσία. Ταυτόχρονα συμβαίνει και στην υπόλοιπη ζωή σου, ας πούμε, σε άλλα κομμάτια, τα οποία μπορεί και να μην τα βλέπεις, αλλά συμβαίνει. Η παραβατικότητα, ας πούμε, των αρχών δεν θα είναι μόνο σε αυτό το πεδίο, θα είναι και σε υπόλοιπες εκφάνσεις. Γι' αυτό πρέπει να τα βλέπουμε συνολικά. Γεγονός. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι σκόνη θα αφήσει αυτή η ιστορία. Εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ να διαχωρίσει, ο επίσημος ΠΑΟΚ να διαχωρίσει το κομμάτι το αγωνιστικό που όντως η αυτοκριτική και η. Και το διάβασμα του τι συνέβη είναι πάρα πολύ σημαντική για την επόμενη μέρα διαδικασία. Εντάξει, και άλλο είναι το κομμάτι της αντιμετώπισης των θεσμών απέναντι στο κλαμπ για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα συγκεκριμένου επιχειρηματία φύλλα προσκύμενου στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η κατάσταση.
Δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει πλέον, είναι τα πάντα ξεκάθαρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι παίζουν με την νοημοσύνη μας. Έχω κάτι τύπους που μου λένε κάθε μέρα: σε βλέπω για βλάκα, σε βλέπω για βλάκα. Έτσι, αυτό το πράγμα έχω στο κεφάλι μου. Σε περνώ για βλάκα, σε περνώ για βλάκα. Έτσι, ένα πράγμα τέτοιο. Τέλος πάντων. Και σε καλό πλάκα. Γυρίζει ο τροχός όμως. Θα έρθει και η στιγμή που αυτοί οι 45-50% που ήταν στα πιτσόμπαρα τα καλοκαίρια μπορεί να πάνε μια βόλτα από μια κάλπη, να χαλάσουν 20 λεπτά από τη ζωή τους. Εντάξει, και να αλλάξουν συσχετισμοί, λέω εγώ. Ναι. Εντάξει. Γιατί αν περιμένω από τη γιαγιά να αλλάξει μυαλό και τον παππού, δεν θα αλλάξει η γιαγιά και ο παππούς μυαλό. Λίγο συντάξει τώρα, γλου γλου γλου. Δεν το ξέρω το θέμα για να το πω. Εντάξει, ξέρω εγώ γι' αυτό. Δεν έχω εικόνα, και επειδή είναι και οικονομικό θέμα και δεν τα κατέχω ιδιαίτερα. Λίγο ρε παιδί μου, έτσι μπακαλίστηκα, ας πούμε. Μπακαλίστηκα, επειδή όμως μιλάμε για σοβαρά θέματα, ας μην το πιάνουμε. Μπακαλίστηκα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι συνταξιούχος, δεν ξέρω αν θα φτάσω να είμαι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε απαλλαχτεί από ένα μεγάλο άγχος, ας πούμε, τη σύνταξη. Δεν λειτουργεί πιο. Ελεύθερο σαν πνεύμα. Εγώ προλαβαίνω θεωρητικά με τους μέσους όρους. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Χάρης μας λέει: όσον αφορά τους εύκολους αριθμούς τηλεφώνου, αξέχαστη στιγμή η έφοδος κούγια στο Alter. Την έβλεπα πρόσφατα. Πεσόν από αόρατο άγγιγμα και απευθυνόμενο στην τότε γυναίκα του, λέει: πάρε το 100 και εκείνη το αποκρίθηκε. Ποιον αριθμό παίρνω. Το έβλεπα πρόσφατα το βίντεο. Εντάξει, είναι τεράστια στιγμή. Τεράστια στιγμή. Είναι μύθος που από τις κορυφές, top 10. Ναι, ναι, ναι. Ιστορίες της τηλεόρασης. Με τη Φατίδου να. Πηδήξε την Καγκελόπορτα. Νομίζω η οποία ήταν και ανοιχτή η Καγκελόπορτα εκείνη εν τέλει. Δεν το θυμάμαι. Αυτό θυμάμαι εκείνον τον καημένο, τον χοντρό που έκανε το φουσκωτό έξω από την πόρτα του Τριανταφυλλόπουλου. Ο οποίος πραγματικά προσπαθούσε να μην κάνει τίποτα. Τον έπιανε. Τον ξαντάπιανε. Προσπαθούσε να τον προκαλέσει, να τον βαρέσει. Ο καημένος είχε και τα μούτρα δεν. Δεν άλλαζε η μορφή της φάτσας του. Ήταν η ίδια. Μην τυχόν και, και γίνει κάτι. Εντάξει. Και έπεσε κάτω μετά, χτυπιότανε. Ωραία σκητικά. Μπήκε μέσα, έκανε δηλώσεις. Τι είχαμε και θεματάκια χθες στο Βόλος Λάρισα. Δεν πρόλαβα να το παρακολουθήσω. Η αλήθεια γιατί μου σου παίξανε από τα μεγάφωνα το. Γιατί και εγώ δεν το παρακολούθησα. Παίξανε από τα μεγάφωνα το μπήκαν τα γύρια στο Μαντρί. Εντάξει, γιατί όχι. Έξε να γίνει αυτό στο γήπεδο της Νίκης Βόλου. Νίκη Βόλου Λάρισα στο ιστορικό Παντελής Μαγουλάς. Εντάξει, καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Υπάρχει. Δε, δε. Πήγα μια φορά. Η κάχλα. Δεν είναι μόνο κάχλα, με μυρίζει τσίπουλο. Εν τω μεταξύ, εγώ πήγα σε ένα Νίκη Βόλου Παναγιακός ήταν. Και στην φάση στην επίθεση Νίκη Βόλου ζητάει πέναλτι που δεν το δίνει. Και στην κόντρα τρώνε τον γκολ. Ναι. Και γίνεται μέσα. Δηλαδή τι απόλαυση. Καθόμουν σε μια γωνία και έβλεπα και έλεγα τι ωραία. Καλύτερο. Γκρεμίστηκε τώρα. Θα χτίσουν καινούριο. Και στη Νέα Ιωνία που έχει τα καλύτερα τσιπουράδικα βεβαίως. Στην κανονική συνοικία του Βόλου, με αυτούς είμαστε. Για όσους ξέρουν. Είμαστε με Νίκη Βόλου. Έτσι. Από. Ναι, ναι. Πιο πολύ Νίκη. Πιο πολύ Νίκη. Εγώ έχω και μια σύνδεση με τον πατέρα μου, ήταν Νίκη Βόλου. Ο πατέρας μου ήταν φαντάζομαι είχε κάτι. Από τους 35 μήνες που κάναν τότε. Πρέπει να πέρασε και 5-6 από εκεί. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Να επιστρέψουμε. Να ανοίξουμε τις γραμμές. Μετά. Θα έχει. Δεν θα έχει. Μια χαρά θα είναι λες. Φίλε, ο Παοξής είναι ο πιο πολιτισμένος οπαδός του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Ο πιο όριμος, ο πιο μπαλοντοκαπνισμένος. Εντάξει, που δεν τρώει παραμύθι, δηλαδή δεν μπορεί να τον τάσεις. Εντάξει, μόνο είναι μερικοί. Γιατί δεν τα λέγατε. Στην μεταξύ, τι δεν λέγαμε. Δηλαδή, τα πάντα έχουμε πει, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε πει. Έπαιξαν και το Σουζάνα. Και ο Κούγιας βγήκε και είπε ότι ο Βόλος ανήκει στον ΠΑΟΚ. Εμείς φταίμε που δεν πήραμε. Περίμενε. Δεν χάσαμε ματσάρα. Χάσαμε ματσάρα με τα όλα τα χθεσινά. Εμείς φταίμε που δεν πήραμε στην αποστολή τη Βατίδου. Χορηγή μας όμιλος Σιαμάτρα. Σιαμάτρας Blaster Ball Specialists. Αναλαμβάνει ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, σπίτια και καταστήματα στο 2310-68-61-42. Ο Σιαμάτρας είναι εγγύηση για όλα όσα έχουν να κάνουν με τον χώρο σας. Η Πεζό Γιαννίδης επαναφέρει την απόσυρση. Σας παίρνει το παλιό αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς και μπορείτε να πάρετε το νέο Πεζό 208 ή το SAV 2008 με μία επίσκεψη μοναστηρίου 271
εκεί με Γενιτσόν γωνία, η Πεζό Γιαννίδης σας περιμένει στα δυτικά. Και βέβαια, ατμογεννήτρια Κώστα μου, ατμογεννήτρια, θα το πω ατμογεννήτρια, γιατί δύο φορές που έδινες ατμογεννήτρια φθηνότερη, λέγαμε ανεμογεννήτρια. Ναι. Το πρόσεξα αλήθεια. Ναι, Κώστα μου. Στα Welcome Stores Αλεξιάδη Φιλιππούπολεως 57, ατμογεννήτρια Τεφάλ 2400 βατ και πίεση ατμού 7 μπαρ. Από 2,49 μόνο 185, 15 και 50, 64 ευρώ, αυτό θα το κάνω στάνταρ, 64 ευρώ κάτω αυτή τη βδομάδα μόνο για σας. Και βέβαια μια σκούπα Boss BGL3 μαύρη με 5 χρόνια εγγύηση στο μοντέλ από 179 μόνο 135 ευρώ. Welcome Stores Αλεξιάδη στην Φιλιππούπολεως 57, στους εξωτικούς αμπελόκηπους. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην δεύτερη ώρα του ψυχιατρίου, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Επικοινωνία με τους ακροατές στο 2310287 και 3 οκτάρια. Συνομιλούμε μαζί σας. Φαντάζομαι ότι το κυριαρχό θέμα θα είναι τα χθεσινά παρεπόμενα του ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη και η ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό με 1-0. Αγωνιστικά δεν μας είπες έτσι, ας πούμε, κανένα αυτό, κανένα transition, κανένα τέτοιο. Εσύ τώρα, τι να... τι να πούμε. Τι να πούμε, δεν παίξαμε τίποτα. Δηλαδή, να μπορούσα να πιαστώ από κάπου, θα πιανόμουν, αλλά δεν παίξαμε τίποτα. Αυτό δεν είναι απλό το δεν παίξαμε τίποτα. Σημαίνει ότι η ομάδα δεν προετοιμάστηκε κατάλληλα, δεν είχε τις φυσικές δυνάμεις, δεν είχε την πνευματική ισορροπία. Εντάξει, δεν είχε έναν παίκτη διακριθέντα. Δεν υπήρχε κάποιος που να παίξει. Κανένας. Αυτό σημαίνει ότι όλο το πλάνο ήταν λάθος. Το οποίο σκηνικό το. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, το είχαμε δει και δύο άλλες φορές μέσα στην Τούμπα. Εσύ, με Άρη και Παναθηναϊκό. Γλίτωσε το τσάκ, ας πούμε, εκεί και την ήττα. Δεν ήταν τόσο κακό σε εκείνα τα παιχνίδια. Απλά τώρα οι απαιτήσεις ήταν μεγαλύτερες και εκτέθηκε η ομάδα. Mm-hmm. Απλά είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Mm. Για να πάρουμε. Ας πάρουμε την πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Τι γίνεται. Καλά, εσείς τι κάνετε. Για χαρά είμαστε. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Εγώ συμφωνώ, Σταύρο, σε αυτό που είπες ότι αυτοί δεν παίξαν και καμιά μπαλάρα. Δεν παίξανε, εντάξει. Αλλά αυτοί έχουν το αφεντικό. Αυτοί είχαν την πέμπτη παιχνίδι. Περιμέναμε να μην παίξουν μπαλάρα. Εσύ τι έκανες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαν το ελαφρυντικό, γιατί στο πρώτο, όπως ξέρεις, μπορούσαν να τρέξουν. Μπορούσαν. Στο δεύτερο, όντως, και φάνηκε και μετά το 70 ότι δεν είχαν τρεξίματα. Δεν ήταν ο ίδιος ο Ολυμπιακός στο πρώτο και ο ίδιος εκεί στο δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος πέσαν λίγο. Επίσης για μένα δεν έχει εμφανίζονται τρεις ομάδες στο κήπεδο. Η μία είναι ο ΠΑΟΚ, η άλλη είναι ο Ολυμπιακός και η διαιτησία. Είναι κάθε ομάδα είναι διαφορετική. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο Βαρέλα δεν ακουμπάει την μπάλα, δεν υφίσταται offside νομίζω. Συμμετέχει με τους καινούριους κανονισμούς. Ε? Συμμετέχει στη φάση. Δεν την πρέπει, για να σηκώσει ο άλλος τη σημαία πρέπει να την ακουμπήσει την μπάλα. Ο Βαρέλα την ακουμπάει μετά από, μετά από δοκάρια, μετά από κεφαλιές. Από τη στιγμή που συμμετέχει στη φάση, άρα ο Μπουχαλάκης δεν έχει οπτικό πεδίο, άρα κάνει τη στραβοκροτσιά επειδή ένας παίχτης που 10 λεπτόταν συμμετέχει στη φάση, άρα είναι offside. Επηρεάζει αυτό. Είναι η ερμηνεία του διαιτητή που δεν... Εντάξει, εμείς τώρα κάνουμε του Μπεκί επειδή είναι ξένος. Άμα ήταν Έλληνας θα τον τρώγαμε. Δεν νομίζω, φίλε. Θα λέγαμε θα υπήρχε δόλος, φίλε μου. Εντάξει, διότι εκεί είναι τρεις αμφισβητούμενες. Τρεις αμφισβητούμενες είχαμε και τρεις κατά μας είναι. Ναι. Απλά δεν βλέπω εγώ δόλο στη συγκεκριμένη φάση. Ούτε εγώ βλέπω δόλο. Φίλε, αφού είναι Γερμαναράς τώρα, τι δόλο. Βλέπω κακή τοποθέτηση του βοηθού στη φάση του γκολ. Εκεί τη βλέπω. Είναι 3-4 μέτρα πίσω. Έχει χάσει το Ολυμπιακού φάση. Το γκολ εννοείς. Ναι. Ναι. Και δεν έχουμε και κάμερα, ρε φίλε. Δεν μας δείχνει και κάμερα. Λοιπόν, εμείς επίσης, εγώ προσωπικά, είναι προσωπική άποψη είναι αυτό, εγώ στον Νταβίντσι που έκανε το πανό μπράβο του, είναι πολύ ωραίος και ο Νταβίντσι θα το ζήλευε και ξέρουμε και ποιος είναι και να είναι καλά το παλικάρι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό που έγινε προχτές στην Τούμπα,
που εγώ μπήκα 3 ώρες πριν στην 7 και ήρθαν εκεί πέρα και κοιτούσαν γύρω γύρω μας, περπατούσαν. Δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο μάτς, εδώ και χρόνια του δεν το έχω δει. Που ήρθε η αστυνομία και μας έψαχνε εκεί πέρα νωρίς νωρίς. Και στο τέλος πετούσαν και ντρόν και όταν ακόμα είχε ήλιο πετούσε το ελικόπτερο. Και όλη αυτή εδώ η διαδικασία που ξεκίνησε από τον πρώτο αγώνα μετά το Καραϊσκάκης που ντεμέκ εμείς έχουμε τη Ξάνθη και όλο αυτό το ορδελοπού που έχει ξεκινήσει ενάντια στο σωματείο και αυτό έστω και λίγο έχει επηρεάσει την ομάδα για μένα, Σταύρο. Και επίσης αυτό που λέγεται το ψέμα το μεγάλο είναι ότι η ομάδα είναι ίδια. Δεν είναι καμία ίδια ομάδα με την περσινή. Ούτε με τον ίδιο προπονητή, ούτε με τους ίδιους ακριβώς παίχτες. Αλλά εμείς να την πέσουμε στην ομάδα μας, ενώ οι άλλοι στηρίζουν την έψιλον ομικρόν κάτω, λοιπόν, ενώ εμείς να την πέσουμε στο σωματείο το δικό μας και να βρούμε το καθετή και αυτά εδώ τα, άμα είναι offside να το κυρώσει, όχι ρε, με αυτούς εδώ τα 25 χρόνια τα ζούμε, άμα είναι offside να το μετρήσει με αυτούς ρε φίλε, με αυτούς ειδικά, δεν, για τον Άρη, για τον Ιρακλή, για τον Πανιόνιο, εντάξει, οκ, okay, και για την Ξάνθη, 3 γκολ που μας ακύρωσαν, καλά κάναν, αλλά με αυτούς όχι ρε φίλε. Αυτοί τώρα ξαφνικά να πούμε τη βλέπουμε Ελβετία όλοι και είμαστε όλα καλά, να τα βλέπουμε δίκαια και έτσι πρέπει να γίνει. Και ενώ αυτοί κάνουν όλα αυτά που έχουν, όλα αυτά που γίνονται από site, από τηλεοράσεις, από ραδιόφωνά τους, από δημοσιογράφους και από φερέφωνα και τα ανεχόμαστε. Αλλά να την πέσουμε κατευθείαν στους παίχτες μας, στον προπονητή και στον πρόεδρο και στον γιο του πρόεδρου. Ποιος την έπεσε στον πρόεδρο σου, και κλείνουνε και ράδια. Ξέρουμε εμείς γιατί έκλεισε το ράδιο. Εγώ είμαι 45. Ξέρω εγώ γιατί έκλεισε το ράδιο. Δεν μπορώ να το πω στο ράδιο. Εσύ και εξής ξέρετε. Ειδικά εσύ, Σταύρο, ναι, ξέρεις γιατί έκλεισε το ράδιο. Δεν ξέρεις γιατί έκλεισε. Ναι, καλά, εγώ δεν ξέρω. Okay. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα γιατί. Χαιρετούμε. Τσαο, 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 τσαο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι λέει. Καλά είμαστε εσύ. Καλά. Χθες παίζω στοίχημα. Παίζω τη Λάτσε διπλό. Ναι. Bilbao goal goal, United Dasso και Atletico Villarreal goal goal. Το πιάνω. Παίζω ΠΑΟΚ, άσο και over 1,5. Το έδινε σε καλή απόδοση, 2,8. Ναι. Και έπιασες. Και παίζω είναι η Time Varela ρε φίλε, 14 απόδοση. Βαρελά, Αγγελική Βαρελά που έγραφε τα πεζογραφήματα. Και έχω βάλει 2,5 ευρώ, δεν έχω βάλει πολλά, δεν κλείνω 2,5 ευρώ. Εντάξει. Αλλά είναι διπλασιάζει την απόδοση. Και γίνεται αυτό το κόλ του Βαρελά, μέσα στο καφενείο, εγώ φωνάζω πιο πολύ από όλους και μου λένε περίμενε πάντα κυρώσει και έχω γουρλώσει τα μάτια στην τηλεόραση όπως το Βιερίνα που το έλεγε no, no, no. Έκανα και εγώ no, 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 no. No, no. Και τελικά πήγαμε κουβά. Και τελικά για να μετριάσω το μετά λίγο έπαιξα επόμενο κόλ Ατλέτικο στο 1-1. Μάλιστα. Το οποίο το πιάσα φυσικά. Έτσι. Μάλιστα. Μας πήγες τα λίγο. Το Τζόκερ. Ωραία. Γεια σε καλά. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Bye. Φιλιά. Τσάρι. Καλημέρα. Η ιστορία ενός παίκτου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι 54 και δεν ξέρω γιατί έκλεισε ο ραδιοφωνικός σταθμός. Είμαι χαζός. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Το γιατί κλείνει μια επιχείρηση το ξέρει ο ιδιοκτήτης. Ακριβώς. Δεν το ξέρει κανένας άλλος. Εγώ πήρα να μιλήσω για την προηγούμενη εκπομπή. Να κάνουμε τη διαφορά. Λοιπόν, για κάποιον που είπε ότι πέταξε το πουλάκι. Κανένα πουλάκι δεν έχει πετάξει. Δεν ξέρω αν πέταξε το δικό το πουλάκι. Πιστεύω ότι ας κάνουν το απόλυτο. Ούτε σε γείτονες, ούτε σε παραγείτονες εμπιστεύομαι. Ας παίξουνε μπάλα, ας κάνουν το απόλυτο και τελείωσε. Κάποτε κυνηγούσαμε πρωτάθλημα Σταύρο με Μουσλίμοβιτ και Χούτο και ήμασταν 8 βαθμούς πίσω. Και λέγαμε κυνηγάμε πρωτάθλημα. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο από ότι τότε. Γιατί... Θα με επιτρέψεις να μην το πιστεύω. Ναι, εντάξει. Εγώ θέλω να πιστεύω. Είμαι εντάξει, εγώ πιστεύω και σε άλλα πράγματα. Και στην αναρχία μπορεί να πιστεύω. Ναι. Στον ουτοπισμό γενικά. Οπότε αυτό είναι κάτι πιο εύκολο να γίνει. Τώρα για εκείνο που ανέφερε ο Μπάμπης για τα αρχαία να πάρετε τηλέφωνο τον Άδωνη. Δεν έχει γράψει κανένα βιβλίο για μαγειρικές αρχαία. Αλλιώς θα ήξερε. Σίγουρα θα υπάρχει βιβλίο.
Μας έχει στείλει κάποιους αρχές μαγειρικές. Καλά, ο Άδωνης πουλούσε τις 7 τραγωδίες του Εσχύλου και ας ήταν αυτές 4, δεν πειράζει. Εντάξει, και 3 δώρο. Ναι, έδινε και 3 δώρο μάλλον, ναι. Δεν πειράζει, ναι. Ψυχραιμία. Εντάξει, η ομάδα δεν έπαιξε, δεν τράβηξε, γενικώς δεν τραβάει, αλλά δεν τελείωσε τίποτα. Ας πάρουμε το κύπελο και ας προσπαθήσουμε για το καλύτερο για το πρωτάθλημα. Δεν τρέχει τίποτα. Μάλιστα. Πονέσαμε όπως όλοι χθες, περιμέναμε κάτι καλύτερο. Εγώ προσωπικά είδα μόνο 2 παίχτες να προσπαθούν, το Μίσιτς και τον Ίγκασον. Και από πολλούς, ας πούμε, έβλεπα, όχι μη τελείς, τελείως λαθασμένες προσπάθειες. Τελείως λαθασμένες. Αυτά. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Γεια και χαρά σας. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω με ένα τεράστιο ερωτηματικό, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε. Καταρχάς, το είδα και εκεί που κάνανε κάτω στην Αθήνα, που ήταν σε κατάληψη ένα κτίριο, φέρανε ένα μεγάλο ηλεκτρικό σιδηροπρίωνο και κόβανε εκεί για να μπορέσουν να μπουν μέσα στην είσοδο. Τώρα είδα χθες πάλι ηλεκτρικό να κόβει και να μπαίνουν μέσα. Εκεί ήταν δημόσιος χώρος ουσιαστικά, δηλαδή ήταν του δημοσίου. Εδώ πέρα είναι ιδιωτικό, δηλαδή όταν κάνει κάποιος μια καταστροφή σε ιδιωτικό χώρο, όποια είναι αυτή, και 10 ευρώ. Μετά, άμα δεν βρει τίποτα, αποζημιώνει ή απλά έτσι σηκώνεται και φεύγει σαν κύριος. Πρώτα απ' όλα υπάρχει και η σημειολογία. Μπαίνει στο σπίτι μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα το φτιάξανε οι παππούδες μας. Ναι. Δεν είναι κάτι... δεν είναι ένα κτίριο. Εντάξει. Είναι ουσιαστικά ο χώρος που έχουμε μεγαλώσει όλοι. Υπάρχει ένας συμβολισμός. Εντάξει. Άρα λοιπόν όταν βλέπω εγώ αυτή την εικόνα πρωί του αγώνα, είναι λογικό να μου γυρίσει το άντερο, εντάξει. Βέβαια. Όχι, για να μην με πει κάποιος παράλογο. Να τους ανοίξει την κλειδαριά, έπρεπε να την κόψουνε. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι μόνο που δεν φέρανε εκείνο το σύστημα που χτυπάει σαν πολιορκητικό για να σπάσουν την πόρτα. Μόνο αυτό δεν κάνανε. Και απορώ, υπήρχε κανένας από πίσω να τους κρατάει. Ρωτήσαν αν μπορούν να ανοίξουν κανονικά. Δεν νομίζω. Βέβαια και όχι. Γιατί νομίζαν ότι θα τα κρύψουν και θα προλάβουν και θα έπρεπε να ευνηδιάσουν. Αλλά με ποιο αντικείμενο, δηλαδή με ποιο προηγούμενο το κάνανε αυτό. Υπήρχε κάποιο προηγούμενο. Δηλαδή όλο αυτό ουσιαστικά είναι από μόνο του ανισόρροπο σε σχέση με τα μέσα που χρησιμοποίησαν. Όταν πας σε ένα μέρος και δεν βρίσκεις τίποτα και το κάνεις φίλο και φτερό όχι μία φορά το πρωί, αλλά και μετά. Με σκυλιά, με drones, με ελικόπτερα. Φέραν και σκυλιά. Φέραν και σκυλιά στο κτίριο πάνω, στο τρίτο και στο τέταρτο όροφο. Τα καημένα τα σκυλιά πήραν τις μυρωδιές να πούμε από τις μπουφέδες και μετά δεν τα ήσαν και τίποτα. Καταγγέλλω. Οι φιλόσοφοι άμα μας ακούνε, καταγγέλλω. Εντάξει. Και αφού έχουν τα ηλεκτρικά αυτά, γιατί δεν κόψανε και εκείνη την πορτούλα, την καημένη την πορτούλα που ήταν άχρηστη εκεί κάτω, για να μπορέσει να περάσει το πούλμα. Εκεί δηλαδή υπήρχε ιδιωτική περιουσία και εδώ δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα αστεία μιας κρατικής μηχανής που από κάπου άγεται και φέρεται. Δυστυχώς άγεται και φέρεται. Γεια και χαρά σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, να γυρνάς και 5 ώρα το πρωί και να έχεις χάσει από το γάβρο 1-0, δεν παλεύεται με τίποτα. Τέλος πάντων, πολλά τα θέματα. Ένα είναι το πολιτικό. Το πολιτικό, υπομονή παιδιά, υπομονή. Σε 4 χρόνια θα ξανά έχει την ευκαιρία σας. Λιγότερα θα είναι. Λες εσύ. Έτσι λέω. Μπορεί για λόγους τακτικής να πάνε σε εκλογές νωρίτερα. Αυτό εννοεί ο Μπάμπης. Πολύ λιγότερα θα είναι. Δεν ξέρω, αυτοδυναμία έχει πάντως, δεν ξέρω. Ναι, υπάρχει μπροστά το θέμα της απλής αναλογικής, το οποίο η υπάρχουσα κυβέρνηση θέλει να προσπεράσει για να επαναφέρει το παλαιό σύστημα των πόνους. Εντάξει, τέλος πάντων. Οι κασίες τώρα. Ναι, εντάξει, κουβεντούλα καλή. Τέλος πάντων.
Και από εκεί και πέρα είναι η διαιτησία για μένα, η οποία είναι ξένος διαιτητής και δεν θέλουμε Έλληνες διαιτητές, θέλουμε ξένους διαιτητές, αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω και το παιδί έχει δίκιο το προηγούμενο ότι τον γκολ είναι πεντακάθαρο τώρα, εντάξει, δεν ακυρώνει σε δύο γκολ. Μιλάμε για μια φάση, Σταύρο, που εντάξει, okay, ο διαιτητής λέει ότι συμμετέχει. Εγώ που τη βλέπω και την ξαναβλέπω τη φάση, μιλάμε για μια, για μια περίπτωση όπου ο παίκτης που είναι offside ο δικός μου πηδάει για κεφαλιά μαζί με τον αμυντικό, η μπάλα περνάει μισό με ένα μέτρο πάνω από τα κεφάλια τους, δεν έχουν καμιά ελπίδα να την ακουμπήσει κανένας από τους δυο και καταλήγει σε έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι offside, σουτάρει προς την εστία, παίρνει ένα rebound, δεν είναι offside στο δοκάρι, παίρνει ο άλλος rebound, δεν είναι offside, goal. Δηλαδή ο Βαρέλα που μπέρδεψε τον αμυντικό. Μαζί που δείξανε και παλιά δεν έφτασε κανένας. Ο αμυντικός τι διαφορετικό θα έκανε. Τι διαφορετικό θα έκανε ο αμυντικός. Τον πίσω. Έλα. Τον πίσω. Τον Μπουχαλάκη. Τον πίσω. Ποιον πίσω. Τον Μπουχαλάκη. Σου λέει από τη στιγμή που πηδάει αυτός και συμμετέχει στη φάση, ο Μπουχαλάκης δεν έχει το οπτικό πεδίο να διώξει την μπάλα όπως θέλει. Και τη στέλνει προς τα πίσω. Αυτό κρίνει. Μα η μπάλα περνάει. Τέλος πάντων, τώρα μην το πλατιάσουμε. Πιστεύεις αυτό, πιστεύω το άλλο. Η μπάλα περνάει ένα μέτρο πάνω από τα κεφάλια τους. Δεν είναι ότι δεν έχει οπτικό πεδίο. Εγώ, αν μου μετρούσαν τέτοιο γκολ, θα. Γιατί εγώ το σκέφτομαι λίγο ανάποδα, θα τα κάνω εγώ. Εγώ ανάποδα το σκέφτομαι και θα έλεγα ναι, έχει δίκιο. Είναι γκολ. Σιγά μην ακύρω ένα τέτοιο γκολ. Τέλος πάντων. Πάμε. Και από εκεί και πέρα τώρα, Σταύρο, για τα αγωνιστικά, εσύ τι πιστεύεις, ότι έχουμε θέμα προπονητή? Στο τέλος. Στο τέλος. Από εκεί και πέρα. Εμείς τα κάναμε, ο υπόλοιπος οργανισμός τα έχει κάνει όλα σωστά από το καλοκαίρι. Κανένας οργανισμός δεν κάνει τα πάντα σωστά. Και είναι αδύνατο να μην πλήρωνες την ευφυγή του Λουτσέσκου. Αυτό είναι αδύνατο να μην το πλήρωνες. Από εκεί και πέρα χθες είναι ένα μάτσο το οποίο εγώ δεν το περίμενα να εξελιχθεί. Έτσι. Εγώ δεν περίμενα τον Ολυμπιακό να κατεβεί με ό,τι σε ανάστημα και ύψος και δύναμη έχει να κλείσει χώρους και να περιμένει το λάθος. Ένα παιχνίδι το οποίο και να έλεγε 0-0 ευχαριστημένος ήταν ο Ολυμπιακός. Μα για δύο αποτελέσματα πάει. Ναι, και εμείς μπορεί να είμαστε ευχαριστημένοι. Γίνεται η γκέλα εκεί πέρα και τρώμε ένα γκολ εντελώς. Μπορεί και να είναι και έξω η μπάλα, αλλά δεν υπάρχει οπτικό πεδίο. Δεν μπορούμε να πούμε και ότι είναι έξω η μπάλα. Και την πληρώνεις πέρα από τον γκολ, όπως την πληρώσαμε και αυτή στην προηγούμενη γενιά. Από εκεί πέρα η ομάδα δεν είναι τόσο. Εντάξει, δεν ήταν. Μπλοκαρίστηκε. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε πλάνο ή ότι δεν υπήρχε τέτοιο. Δεν δικαιολογεί την πνευματική της εικόνα όταν ο Ολυμπιακός κλατάρει στο 60 και δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι η προσφορά για την πνευματική εικόνα. Η πνευματική εικόνα του ΠΑΟΚ είναι κακή από την πρώτη στιγμή που και με τη Σλόβαν, από τη Σλόβαν και μετά, και με τη Σλόβαν εδώ μες στην Τούμπα, που έχασανε 10 φορές, φάγαμε 2 γκολ από τη Σλόβαν τώρα, είναι απαράδεκτο εκείνη τη μέρα. Και είναι, το βλέπουμε συνέχεια να συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς γίνεται, είναι θέμα προπονητή. Αυτό είναι το μόνο θέμα προπονητή, εγώ πιστεύω. Ότι η πνευματική προετοιμασία που κάνει ο συγκεκριμένος δεν είναι ομάδα που πάει για πρωτάθλημα. Είναι πάμε να παίξουμε, είμαστε καλύτεροι, εντάξει, πάμε και ό,τι γίνει. Έγινε, σας ευχαριστούμε. Τσαο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Γιώργος Αντώσκυλο από Περιστέρι. Σταύρο, καιρό έχουμε να τα πούμε. Επιτέλους βρήκα την ώρα που είσαι. Όλα καλά. Δύσκολα στην Αθήνα σήμερα, τα καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Στη δουλειά, στο δρόμο, 500 άτομα να σε βρούνε, να σε τυμπούνε. Τι έκανε. Τα έχουμε ζήσει. Ούτε πρώτη φορά είναι. Έτσι μεγαλώσαμε. Λοιπόν, κάποτε δεν θέλαμε να πάμε και σχολείο. Λοιπόν, όταν τα ζούσαμε αυτά. Γιατί 250 άτομα σε περιμένανε στην πόρτα να μπεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λίγες κουβεντούλες για το ματσάκι χθες, για τη μικρή εικόνα και τη μεγάλη εικόνα του ΠΑΟΚ, όπως τα βλέπω εγώ. Η μικρή εικόνα είναι ότι ο ΠΑΟΚ από το μάτς με τον Παναθηναϊκό που χάσαμε και μετά, ζει μια λίγο ερμαφρόδιτη κατάσταση. Και τι εννοώ. Βιαίως άλλαξε το πλάνο του προπονητή, για μένα καλός, γιατί η καινούργια προσέγγιση ταιριάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά των παικτών, αλλά όμως δεν είναι το πλάνο του προπονητή. Δηλαδή νιώθω αυτό που μου αποπνέει η ομάδα είναι περισσότερο ομάδα των παικτών και όχι του προπονητή. Εν αντιθέσει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκάθαρα φαίνονται ότι είναι ομάδες του προπονητή.
Αυτό μπορεί στην αρχή να είναι καλό, αργά ή γρήγορα όμως όταν μια ομάδα δεν είναι του προπονητή, θα αρχίζει να φθήνει η κατάστασή της. Ένα μικρό δείγμα, ας πούμε, είναι ο τρόπος που παίζει ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια πολλές φορές χθες σε λάθος χρόνους ανέβαινε, με πολύ περισσότερο θάρρος, μη κοιτώντας πίσω. Έχει κάνει τη φάση του γκολ, κάτι το οποίο το έχει κάνει άλλες τρεις φορές το πρώτο ημίχρονο, πέφτει και κάνει σε κενό σημείο τάκλιν. Κακή επιλογή. Ας πούμε, ήταν η τέταρτη κακή φορά. Κακή αμυντική επιλογή, είναι κακός αμυντικά χθες ο άντρας. Ακριβώς. Και... δεν το θυμάμαι ποτέ με τον Λουτσέσκου πέρσι να πέφτει, να κάνει έτσι τάκλιν, να φεύγει από τη θέση για να πάει στο κέντρο να κάνει ένα τάκλιν. Όταν πολλά έχει κάνει 4-5 κούρσες ο Τσιμίκας και δεν έχει σταματήσει κανείς με φάουλ. Χωρίς να έχουμε φάει κάρτα σε όλο το παιχνίδι. Αυτό δείχνει και. Ντέρμπι παίζει, σου δώσ' το μια κρουτσιά να το ξανακάνει. Δεν είναι κακό. Αυτό, ναι. Αυτό για μένα είναι του. Δεν υπάρχει από τον πάγκο καθοδήγηση ότι κάθε στιγμή παιδιά τι θα κάνουμε όταν γίνεται αυτό και αυτό και αυτό. Όπως πιστεύω ότι είναι μια ομάδα προπονητή. Τώρα η μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι πια ο ΠΑΟΚ αρχίζει να έχει σε κομβικές θέσεις πολλούς παίκτες που αρχίζουν να πληθαίνουν το τέλος της καριέρας. Και δεν είναι παίκτες που είναι για να βασιστείς σε όλη τη σεζόν. Μιλάω για σεζόν, έτσι. Για διαρκή 90 λεπτά και συνεχόμενους αγώνες. Και εμένα, πέρα από το τι έγινε χθες, γιατί συμφωνώ μάλιστα ότι είναι τρομερά δύσκολη κατάσταση για το πρωτάθλημα και για το κύπελο θα πω εγώ, γιατί είναι πολύ κοντά τα πτήρια και είναι μεγάλος ο ψυχολογικός, το ψυχολογικό πλεονέκτημα που είχε ο Ολυμπιακός. Κοιτάζοντας και τον μπροστά, ποιος και με τι τεχνογνωσία θα κάνει το απαραίτητο φρεσκάρισμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ υπολείπεται πολύ σε ένταση στο παιχνίδι του, σε αθλητικά προσόντα. Μπάλα ξέρουν πολλοί παίκτες. Όμως το τρέξιμο, δυστυχώς και ευτυχώς, το σημερινό ποδόσφαιρο δείχνει ότι ξεπερνάει την μπάλα κάποιες φορές. Αυτή η γνώμη μου, δεν ξέρω τι έχεις να... Το τρέξιμο. Δεν υπάρχει πλέον ποδόσφαιρο που κάποιος μόνο τρέχει. Πρέπει να ξέρει και μπάλα, εντάξει. Άρα λοιπόν, αυτό που δεν έγινε χθες την ώρα του αγώνα ήταν το εξής απλό. Αυτό που έκανε ο Μίσης σε μια φάση και παράλληλα να βάζει γκολ. Κάθετες κινήσεις με την μπάλα σε μια καλή ταχύτητα, έτσι ώστε να χαλάσει την ισορροπία του αντιπάλου. Το να γυρνάω γύρω-γύρω την μπάλα, να ψάχνω παίχτες στο μεσοδιάστημα που δεν τους έβρισκα ποτέ. Το να μην μπορώ να βγάλω να συγχρονιστώ στις πλευρές. Το να μπορεί να μην υπάρχει ο φόρ μου πουθενά. Δεν θυμάμαι το Σβιτέσι, έχει κάνει κοντρόλ 90 λεπτά, εντάξει. Κοντρόλ, όχι να κάνει κάτι. Ποτέ, ναι. Σωστά. Εντάξει, άρα... Να σου πω όμως, στο πρώτο μισάωρο, ο ΠΑΟΚ επειδή έξω πολλές φορές, έσπαζοντας πολύ καλά το pressing τους, με διαθυκές επιλογές να πάει να βγει στην επίθεση. Εκεί την έχανε. Ριπρές δεν μπορούσε να κάνει με αυτούς τους παίκτες. Όχι. Επίσης δεν μπορούσε... Εκεί βάζει το κομμάτι. Κοίτα, για πρώτα 25 λεπτά δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να οργανώσει παιχνίδι. Μετά πήρε την μπάλα. Εντάξει. Συμφωνώ. Λέμε όλη την εικόνα του αγώνα. Αλλά... Ακριβώς. Αλλά μετά το 25 πήρε τον έλεγχο γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κακό build-up, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κακές αποστάσεις, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε καλή μετάβαση, γιατί υπήρχαν 10 ποδοσφαιρικοί λόγοι που συνέβη αυτό. Έτσι. Ωραία. Επίσης συγγνώμη, περίμενα, ας πούμε, είδα τον ΠΑ, 2-3 φορές μπερδευόταν με την μπάλα. Ξέρουμε ότι σε μέδο. Επίσης είναι κακός. Εγώ περίμενα εδώ έναν αγώνα που όταν έχει την μπάλα Ολυμπιακός στα πόδια του θα πέφτει, θα οργανώνει όλη το pressing του να πάει μπάλα στον μπα και να πέσουν δύο παίκτες πάνω του. Όπως το έχω δει από όλες τις μικρότερες ομάδες που είναι στον Ολυμπιακό. Πώς το έκανε με εμάς ο Παναθηναϊκός με τον Βαρέλα και τον City. Αυτό εννοώ ότι δεν υπάρχουν οι πινελιές πια από τον προπονητή και ότι είναι περισσότερο ομάδα παίκτων. Αυτή την αίσθηση έχω. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είδα στις αδυνομίες συγκεκριμένα χτυπήματα του ΠΑΟΚ χθες. Σαν να μου φαίνεται ότι μου λείπει η καθοδήγηση από τον πάγκο. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να... Και εμείς ευχαριστούμε. Προσπάθησε να παίξει από τα δεξιά που ήταν η αδύναμη πλευρά λόγω Βαλμπουενά του Ολυμπιακού, αλλά το έκανε με κακό τρόπο. Όταν είχε την μπάλα, λέει ο Μπάς, δεν έπεσε αντίστοιχη πίεση όπως έπεσε από εμάς από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Ναι. Στο μάτς του ΟΑΚΑ, στις αδυναμίες μας. Έγινε, ευχαριστούμε. Να πάρουμε ένα, έχουμε ένα λεπτάκι, γραμμούλα, περίμενε στην αναμονή. Καλημέρα. Αν μας περίμενε. Δεν μας περίμενε, ωραία. Λοιπόν. Μαζί μας ήταν Axus, NAC.gr, κορυφαία επιχείρηση, κορυφαία εταιρεία υποδημάτων από το 1966 μέχρι και σήμερα. Μαζί μας ήταν NAC, Αγία Σοφίας, γύρω γύρω από την εκκλησία. Τρία καταστήματα, Τσιμισκή, Αριστοτέλους, Γωνία και βέβαια στο Mediterranean Cosmos. Η Αναδομό είναι μαζί μας στο 2311-241-508, ανακαινήσεις υψηλών προδιαγραφών. Όσοι θέλετε προνομιακά πακέτα της Αναδομό,
και για μπάνιο και για κουζίνα και για παιδικό δωμάτιο και για όλο το σπίτι εννοείται, με τα καλύτερα υλικά στο 2311-241-508. Σωτηριάδης Data Spot, ό,τι θέλετε για την εταιρεία εστίασης, για σύστημα παρακυλιοληψίας, για προγράμματα εστίασης, εξοπλισμό που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες, στο 2310-57-70-37, Σωτηριάδης Data Spot, και για Data Spot και Be Easy, ασύρματο ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων, σταθερό γρήγορο ίντερνετ με ένα τηλέφωνο στο 2312-31-34-34. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Το ψυχιατρίο στο τελευταίο το ανέβασα μόλις το λόγο επειδή που έχει ανέβει στο Hooligans TV για φίλων της Φενέρ μετά την χθεσινή εντός έδρας μετά από 21 χρόνια από τη Γαλατά Σαράι. Πολύ ψύχρεμες αντιδράσεις για να πώς. Χθες ο λαός του ΠΑΟΚ αντιμετώπισε πάρα πολύ ψύχρεμα στην πραγματικότητα. Χαμουλά. Όντως παιδιά και 10 αντάχρη να τελειώσουνε. Το χρωστάμε στη δικιά μας κοινωνία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, γιατί συγχαρητήρια την Παρασκευή την εκπομπή που είπες για 25 δοσίλογους όταν οι Παρτιζάνια έτσι. Οι Ελλαδίτες ήθελαν η αστική τώρα και τους πάρουν. Βγάλανε νόμο για τους πρώτα μέρη νόμο περί διαβατηρίων. Τι διαβατηρίου τώρα. Σχολικά βιβλία το λέγανε, δεν το λέμε εμείς. Ένα χρόνο πριν ξέραν ότι θα γίνει σφαγή εκεί, άλλοι περίμεναν να πούμε και τους αφήσαν να τους φάξουν. Έχει γίνει στις Σέρες. Τώρα τι να σου πω, το λέει, ακούς. Για να τους παραλάβουν. Στις Σέρες έχουν πάει όσοι πρόσφυγες Έλληνες που ήταν σε καταβλισμούς εκείνη την μικρασιατική καταστροφή. Κοίτα, υπάρχουν φίλε, τέτοια. Να σφάζονται εκατοντάδες χιλιάδες και να λέει ο Πετρέλου για να τους σώσω. Εντάξει, τι να ψάξει. Ναι. Από εκεί και πέρα η ομάδα πρέπει να συνεχίσει έτσι. Φυσικά το καλοκαίρι όταν αλλάζει προπονητή είναι δυσκολίες έτσι. Φαντάσου, περίμενα τον προπονητή στην προπόνηση. Πάρε καλά που δεν την προπόνησα. Κοιλιά και πριόνια στην Τούμπα πρώτα. Σίγουρα θα γινόταν καλά φίλε, με ένα τροχό έτσι, με ένα τροχό σίγουρα μπορεί να του ξεδιπλώσει άνετα. Mm. Αλλά δεν το προσπάθησαν έτσι. Και βέβαια τον ούρο έφωνα παιδιά, εκεί δεν υπάρχουν σκυλιά να ψάχνουν. Βρήκαν τις συσκευασίες των τηλεφώνων, ψάχνουν τη SIM τα δορυφορικά τηλέφωνα που ήταν μέσα στη συσκευασία. Βρήκαν τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα που μπάταρε το πλοίο. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι ελαδιστά ζούμε και τι παρακράτος. Συνεχίζουμε σαν λαός δυνατά, πατήσουμε τελείως, δεν πρέπει να ησυχάσετε. Δεν χρειάζεται ούτε τίποτα. Όχι, δεν θα είναι φέτος, θα είναι του χρόνου. Θα τι να κάνουμε, οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Είναι σατανιστές και τους αφήνει και ο διάολος, εντάξει. Δεν τα βάζει κάτω εύκολα, αν τον πατάξεις. Εύχομαι εκεί στο Λονδίνο που θα πάνε να μην γυρίσουν. Καλή εβδομάδα. Ναι. 7 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με έκανα τεταρτάκι ακόμη. Υπάρχει θέμα για να και μεθαυριανά παιχνίδια και τα παραμεθαυριανά παιχνίδια σε Link και Europa League. Ιταλία είναι 4 νεκροί πλέον από τον Σκοπολίθο. Μήπως υπάρχουν αναβολές. Δεν έχει έρθει δίπλα μας. Μητσοτάκης με Κικίλια είμαι. Θα εξολοθρεύσει ο Κικίλιας. Θα πετάξει κανένα στο Στεφάνι. Ατριμπόντο. Θα κάνει μια βολή. Ναι, θα βάλει μια βολή. Στον που αφορούν. Θα κολλήσει ο παίκτη στον παίκτη. Καχά, σκούκι. Ωραίο. Κόκκινε αυτό που τελειώστηκε. Ωραίο. Αψού. Τίποτα. Αγγίζει, δεν αγγίζει, θα σου πω εγώ. Γιατί υπάρχει. Έχει ένα παιχνίδι η ντερ με την Λουντογκόρετς και η Γιουβέντους πηγαίνει εκτός που πηγαίνει. Βρήκαν ακόμα το εμβόλιο. Δεν έχει Αβραμόπουλο, δεν έχει τα δισεκατομμύρια εμβόλια. Κάτσε, αφού λέγανε ότι είναι κοντά στο. Τι να πω, δεν έχω. Κάποιο φίλο ακροατή προφανώ τα ξέρει. Προφορήσει. Ένα φίλο ταξιτζή. Ναι, να μα πληροφορήσει που έχει κάποιον τριτοξάδερφο μέσα στα εργαστήρια και γιατί συνέβη αυτό που συνέβη. Ναι. Γιατί θα υπάρχει μια εξήγηση, θέλουν να μα κάνουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Μιλάμε για καμπάνα. Για τα χθεσινά. Τώρα συντονίστηκα κιόλα, δεν άκουσαν τι έχετε πει. Ήρθε ο καιρός αυτός ο κύκλος της ομάδας να τελειώνει. Τώρα με αυτόν τον τρόπο δεν το θέλαμε και έτσι. Αλλά δεν με φοβίζει ότι τελειώνει αυτό. 16. Πολύ όμορφα. Η ομάδα μέσα φασικά όλη την ομάδα. Πήρε από την αρχή back, stopper, half κτλ. Τώρα τι να αρχίσουμε ονοματολογία να πούμε ποιοι πρέπει να φύγουν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, ασφαλώς δεν κάνει. Μετά από αυτά που είπε. Όλα, θα τα λέμε όλα. Δηλαδή έχει ένα άλοθη ότι δεν δώσαμε κάνια σάχο και πήραμε τον εσύ τη αλλαγή τους. Το μόνο που θα το χρεώσει είναι το ότι δεν κάνει. Εντάξει, και όσο νωρίτερα φύγει δεν ξέρω μετά. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Ό,τι για να το χρεώσω, το μόνο που το χρεώνω πάρα πολύ είναι ότι δεν μπόρεσε να πει τους στόχους να παίξει και εκείνους. Γιατί είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο
Δεν έγινε το στόχο πέρσι τον Απρίλιο να χόρευε την Τσέλσι και φέτος να μην μπορεί στον Πάοκ να παίξει. Και από τη στιγμή που έχουμε μάθει να ο εξτρέμ μας είναι λίγο στο μιαχάφ, δεν έχουμε ποτέ. Ποτέ, από τον εξτρέμ να κάνει 8 δουλειές. Δεν μαρκάρει, πρέπει το δεκάρι μας να μαρκάρει. Εκεί αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Οπα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, Κώστας από Κύπρο. Από ποιο μέρος? Μάλιστα, ωραία. Να το σημειώσουμε πως έφυγα τα χρόνια επί Μητσουτακέικου. Ναι, είσαι και. Έλα ρε, είσαι τρελός. Τι να σου πω. Λοιπόν, όταν βλέπεις μια χώρα, ειδικά εγώ τη χώρα μας τώρα από μακριά, σαν τη βλέπω, κάθε φορά που τη βλέπεις την κατάσταση που λέω, ας πούμε, και το πιστεύω ακράδαντο ότι δεν έχει γιατρία. Κάθε μέρα πάει και χειρότερα. Δεν γιατρεύει τίποτα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο για την ομάδα μας δεν έβησε αυτός ο άνθρωπος. Δείχνει κάποιος που έβγαζε ομάδα. Δεν ξέρω. Κάτι δεν μου άρεσε. Και το σίγουρο είναι πως βλέποντας και από εδώ κάτω, κρίνοντας από εδώ κάτω το Κύπρο, επειδή τα έχουν χρόνια αυτοί εδώ κάτω το play-off, όποιος μπήκε με ένα βαθμό, πάσουμε αυτούς 5 βαθμούς. Τρομερά. Σταύρο, πέσουν και οι δορυφόροι από γύρω. Έχουμε στην Ελλάδα πολλούς δορυφόρους. Θα έχουμε στα play-off. Κακά τα ψέματα. Συμφωνείς? Προφανώς. Και ειδικά εγώ δεν το πάω με τους δονός ότι μία ομάδα γήπεδο, γνωρίζοντας ότι με αέρα. Που είναι πίσω 5 βαθμούς, μπαίνεις ναι. Ότι δεν χωράνε λάθη. Να κυνηγήσω. Ναι, σε αυτήν την πίεση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ευνοϊκές οι συγκυρίες τέλος πάντων για να το γυρίσεις. Είναι αλήθεια. Όπου το προηγούμενο το παιδί, εντάξει, να ξυλωθεί εντελώς, να ξαναστηθεί. Δεν είναι η βία. Με ανθρώπους που το κατέχουν. Η βία δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Μπορεί να γίνει. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα. Ότι σιγά σιγά ο Πάοκ προσπάθησε να αλλάξει τις ηλικίες. Έχει πολλά περισσότερα παιδιά τα οποία είναι χαμηλότερες ηλικίες και αυτό φέρνει και μία αστάθεια. Ωραία. Αλλά έπρεπε να γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, σιγά σιγά βλέποντας και κάνοντας. Αλλά... Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, παιδιά, έγινε τα φιλιά μας στη Μεγαλόνισο. Ναι. Καλημέρα. Δεν σας ακούω πολύ καλά, τέλος πάντων. Κόλχα είμαι αυτός που ζήτησε, ρε φίλε. Ποιος, Κλαράς. Ταξιτζής, ρε φίλε. Για πες με τον κορονοϊό. Σε 18. Ο αέρα μιλήσει. Σε 18 μιλήσει πάντων. Άμα δεν ξέρεις κάτι, ρώτα να ταξιδίλες. Ναι, εννοείται. Έτσι. Πριν τη Wikipedia, δηλαδή, τι έκανε ο κόσμος. Έπαιρνε ένα ταξί και τα μάθαινε. Όλα. Ναι. Έτσι. Αλήθειες λες. Λίγο για να το σοβαρέψει τον κόσμο, που να έχει κάνει συνεχόμενες αίτητο πρωτάθλημα. Μόνο έφαγε ξανά το πρωτάθλημα. Αν παρατηρήσεις, δύο στα προηγούμενα, η ομάδα μας πήγαινε στα κόκκινα. Ναι. Το ξέρουμε όλοι. Κόγια μεταλλούσαν το παραπάνω. Ναι. Και όλοι αυτό το βλέπετε. Λοιπόν, όπως και τώρα για να θέλεις να πάρεις ποτά, πρέπει να κάνεις 11 γκάμ δηλαδή και 11 και άλλα 10 μετά, 11 σε 11. Δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, αν παρατηρήσετε, οι παίκτες που είναι ντεφορμέ φέτος είναι αυτοί που τα άνοιξαν πια. Παύλου Μελά, Παύλου Μελά. Πες της κυρίας ότι είναι διάσημη, είναι στον αέρα. Έτσι, άργησε το κορίτσι, να το πάμε γρήγορα. Σπάτα το, πάτα το. Έτσι. Λοιπόν, τελείωσε αυτό που ήθελα να σε πω, φίλε. Αυτοί που τραβάνε και τρέχουν, όπως λέμε, και δείχνουν ένα πάθος παραπάνω και μια προσπάθεια, είναι αυτοί που δεν παίζαν πέρσι. Γεγονός. Έτσι. Ο Μίσιτς που μας βγήκε, ο Λιμιός, ο Γιαννούλης και λίγο ο Πέλκας. Οι άλλοι, τα μεγάλα σου ατού, τα περσινά που σκάσανε, και όχι τόσο ως την φυσική κατάσταση, αλλά πιο πολύ ως είναι ο Βιερίνια, είναι ο Μαωρίς. Αυτοί αν βάλεις τι κάναν πέρσι και τι έχουν κάνει φέτος, μόνο τον πίσω θα σε πω 10 ασίς 10 γκολ πέρσι. Πόσα γκολ έβαλε πέρσι ο Βαρέλα. Πόσα έχουν βάλει φέτος. Ο Βιερίνια τι έχει κάνει φέτος. Εντάξει, εκεί είναι το πρόβλημα όλο να ξέρετε. Άιντε, πάω και είσαι, Θεός βοηθός. Που πήγε. Άμα τυχόν άλλη φορά και καμιά φορεία, φωνάξτε μας. Με ένα κάλεσμα ερχόμαστε. Αυτά είναι προβλήματα. Σωματώδης στρίπερ έπεσε πάνω σε 75χρονη που βρισκόταν στο κοινό και την τραυμάτισε. Ναι. Χάος σε στριπτιζάδικο, ο στυλ. Κάθε θέματα θα πρέπει να υπάρχουν. Γι' αυτό λύσεις. Εννοείται. Που έγινε αυτό στο Λονδίνο. Η 75χρονη βρέθηκε στο διάβα του γυμνασμένου 32 Λιουίς Ρίτς.
Και το πλήρωσε πολύ ακριβά. Δεν έχουμε βίντεο όμως, παιδιά, εγώ για το βίντεο άνοιξα. Ναι, ακολούθησε λέει πανικός, παράλληλα ακουγόταν κραυγές που τόσα λεφτά πληρώσαμε και κατάστημα ως μη γενόμενο, δεν ξέρουμε θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα την ίδια ώρα. Ο άτυχος τρίπερ από το πόδι του σε δύο σημεία ενώ συνταξιούχος συνήλθε στο νοσοκομείο. Μήπως ήταν κόλπο να μην πληρώσει, λέει, να κάνω. Ο φίλος μας ο Χάρης μας λέει για την ιού. Λογικά λέμε κικίλια και προσευχές, θα είναι η πρώτη λύση των Υπουργείων για τον ιό. Με δύο γραμμούλες από ένα λεπτάκι για να κλείσουμε και την εκπομπούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ, καλημέρα. Έλα. Έλα. Καλημέρα, τους περσινούς. Εσύ πώς το εξηγείτε, Σταύρο, αν και με σε ένα χρόνο να έχει τόσο μεγάλη καθίζηση, κυρίως σε αυτά τα κομβικά μάτς. Εσύ τώρα είναι η ενέργεια, είναι η προπόνηση, είναι η πνευματική. Μπορεί να πάρει τα πόδια του. Και αυτό να είναι σε 15 μάτς, σε 20 μάτς και να εξακολουθεί να το βάζει. Θα μου πεις τον άφησε σε κάποια μάτς έξω. Δεν ξέρω, ρε Σταύρο, καθρέφτη του μάτς είναι οι προπονήσεις. Βάζει τους καλύτερους. Πρέπει, εγώ εκεί έχω. Το είχα και δύο εβδομάδες τελευταία φορά που μιλήσαμε. Μπόλας με το Μάτος και αυτά. Δηλαδή, σου είναι ο καλύτερος σου παίκτης. Σου βγάζει γκολ αποστημένα αυτά. Έχει πάθος, έχει αυτά. Και τώρα ξαφνικά βρίσκεις εκεί το Βιερίνη να το βολέψεις, ενώ δεν σου έχει παίξει μπροστά. Αμέσως δημιουργείται μια ψιλοαναστάτωση. Ενδεικτικό για μία θέση. Μάδα με τον Παναθηναϊκό, όπως το είχε επικαλεστεί και είχαμε από πίσω επιθέσεις και αυτά, μία πλευρά στην άλλη και ξέρω εγώ. Ναι, και το λέω γιατί δεν έβαλε την ίδια ομάδα με πέρσι. Με το μόνο απόντα το Ζαμπά, ας πούμε, στο 3-1 που ήρθαμε. Γιατί δεν έβαλε την ίδια ομάδα με πέρσι. Με το ίδιο σκεπτικό που λέει αυτό. Μα ορίστε, δεν ξέρω, επανέλθω. Δεν εξήγησε αυτή που είπε ότι με τον Παναθηναϊκό. Πόσες διαφορές είχε η ομάδα από πέρσι. Πόσες διαφορές είχε η ομάδα από πέρσι. Ναι. Κρέσπο δεν παίζει. Μόνος, αριστερά ο Βιερίνια δεν παίζει. Ο Μίσιτς δεν έπαιζε. Ο Άκπομ έπαιζε, ο Σβιντέσκι δεν έπαιζε. Και αυτό σου λέω, ο Σταύρο, λίγο πολύ όλοι από τα μισά ο Άκπομ. Γιατί δεν έβαλε τους ίδιους στον Αγκό προσεκτικό. Θέλω να παίξω, θέλω να παίξω. Ακριβώς, γιατί είναι Σταύρο. Αυτό είναι μια δηλαδή. Είχαμε τον κόλπο με τον Παναθηναϊκό, τώρα βέβαια με το Αν στην αρχή. Μπορεί να είχαμε τα ίδια προβλήματα και με τον Παναθηναϊκό. Στο κύπελο. Αν δεν έμπαινε τον πέναλτι στο 10-12, ξέρω εγώ. Οι επόμενοι φίλοι που με κάλυψαν, και εσύ δεν πρέπει να διαλυθεί όλο αυτό. Εκεί πέρα το δουν, αλλά τώρα κάτι συμβόλαια μεγάλα τώρα και για τρία χρόνια το ανανέωσες. Ναι. Και σου κάνει αυτή την εικόνα. Αυτό είναι πούλημα που κάνει. Δηλαδή το ή δεν μπορεί καθόλου ή δεν ξέρω. Και εντάξει, και θα είναι δύσκολα. Έτσι δεν είναι. Έτσι όπως είναι ο ντέρμπι με συνεχώς, ντέρμπι με συνεχώς, ντέρμπι. Τι να πω. Ευχαριστώ. Κατά τα άλλα έχει εκδικάσει και τέτοια, Σταύρε, πάλι σήμερα κάτι πάλι έχει, τέτοια. Κάτι έχει. Ε? Κάτι έχει. Πάλι τρέλες και αυτά, πάλι κυνηγητά. Ασταμάτητα. Έγινε, άντε, για χαρά. Τσαο, τσαο, τσαο. Έχουμε ακόμα μία, προλαβαίνουμε ή... Ε, βέβαια, προλαβαίνουμε. Θα φάμε από τους άλλους λίγο χρόνο. Καλημέρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τα πρώτη φορά παίρνω ο Χρήστος. Δεν είμαι, υποστηρίζω. Δεν μπορώ να είμαι. Εμείς έχουμε άλλο πόνο. Παλεύουμε εκεί με την Παναχαϊκή μας και τα φίλε, τα βλέπω να πούμε. Πω, πω, πω. Τι τραβάτε, ρε φίλε. Εγκρίνω πάω, παιδιά. Να ξέρετε, δεν μπορώ να είμαι. Όχι γιατί έχω κάποια εμπάθεια, αλλά δεν μπορώ να είμαι. Καταλαβαίνετε πώς είναι το οπαδηλίκι. Ναι. Λοιπόν, επί του προκείμενου. Πολύ εχθές και καταλαβαίνω δηλαδή το τι τραβάτε. Χωρίθηκα πιο πολύ και από τον κάθε επικραμμένο ΠΑΟΚΤΖΙ, αλλά γίνανε σοβαρά λάθη, δηλαδή βλέπεις ότι το πελκάκι, ο πέλκας δεν τραβάει το παιδί, βγάλ τον άμεσα. Μου αφήνεις έξω Μάτος, Πάμπρου στο 80. Δεν αποδίδει κανείς από την ομάδα, ήρα συνέχεια το μόνο που ξέρει να κάνει είναι συγγνώμες. Δεν τον κάνει. Αλλά ρε παιδιά, έλεος, βλέπεις ότι σου δίνει ακόμα και ο αρχηγός, σου δίνει ακόμα και ο Σαπολί, δεν μας κάνουν προποθήκες. Απλά η μπάλα έχουμε πει είναι στροκάνη ως τελικό. Λοιπόν, να μην τα λέμε αυτά. Λοιπόν, γιατί ρε γάμ, δηλαδή πες ότι φεύγει. Εχθές δεν απέδιδε κανένας και το μόνο που θέλαμε εμείς, οι βαφτισμένοι και ορκισμένοι, στο Γαύρο καλύτερα να χάναμε, ότι εντάξει ρε παιδιά, κάπου έχουμε ένα πρόβλημα και κρατάμε χάνουμε. Μην λέω πολλά, αυτά ήθελα να πω, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας, ρε. Είμαι του διαλόγου. Στο ποδόσφαιρο, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ είμαι πολύ ρεαλιστής σε τέτοια θέματα. Δεν έπαιξα. Ξεκινάμε από τα βασικά. Δεν έπαιξα γιατί. Δεν έπαιξα γιατί. Ο προπονητής ο αντίπαλος ήταν πιο. Συμφωνώ. Είχε και, και το βάρος, η ομάδα του έπαιξε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης. Πάρω το παιχνίδι με κάποιο ρίσκο και να τον πιέσω και άσω σε λάθη και να του κάνω την ψυχολογία σμπαράλια. Είναι δηλαθών. Του έδωσα από εκεί και πέρα, έχασα εγώ το μυαλό μου όταν θα έπρεπε να. Το έχει γίνει μέσα στο γήπεδο. Γιατί?
Γιατί προφανώς το mentality που έλεγε και ο μεγάλος Ρουμάνος, σε αυτά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θεωρώ ότι φταίει το μεγάλο παιχνίδι και με συγχωρείς που σε διακόπτω. Θεωρώ ότι πολύ απλά για κάποιο λόγο έχοντας και έδρα σου, έτσι, να λέμε βάθος στον πάγκο, γιατί αντικειμενικά ότι έχει ο Ολυμπιακός. Χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με την ίδια την περασμένη Πέμπτη. Αναγιά σου. Αναγιά σου. Το όνομά σου δεν θυμάμαι. Μπράβο. Λοιπόν, φίλε Σταύρο. Το μειονέκτημα είναι ότι πας να γίνεται, ας πούμε, τέτοιο πατυρντή και σύν της άλλης ένα πράγμα που δεν είδαν οι πολλοί, γιατί για εμένα και θεωρήσαμε εμπαθή, έτσι, θεωρήσαμε εμπαθή, το γκολ ήταν πεντακάθαρο και το πέναλτι. Σκιστήκανε οι διαιτητές να δίνουν ακόμα και το φου που πέφταν όλοι. Το καθαρότατο πέναλτι. Στο Λίμνιο. Μπράβο. Δεν. Δηλαδή, δύο κομμάτια λέγοντας χαμένα. Έλληνες διαιτητές θα το δίνουν, Γερμανός δεν το δίνουν ποτέ. Μάλιστα, πρέπει να κλείσουμε όμως, γιατί. Βεβαίως. Να είστε καλά, παιδιά. Άντε και σε καλύτερα εύχομαι. Τίποτα παραπάνω. Καλημέρα, γεια. Κοντρόλουκι. Κρίμα, γιατί είναι μια κόσμο. Που δεν έχει ομάδα. Ναι, ναι, πάντρα. Που δεν έχει ομάδα, ενώ στη Θεσσαλονίκη. Μπίζει ασύρματο ίντερνετ υποστήριξη δικτύων. Όποιος θέλει σταθερό ίντερνετ και γρήγορο για να βλέπει Web TV, να είναι gamer, να παίζει τα παιχνιδάκια του. 2-3-12-3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 -
βγει όποτε μας καπνίσει. Καλή θέαση ξύλο στο www.gr.com.gr και βέβαια ζυγαριές, ανιχνευτές, καταμετρητές κρεμάτων, χάρτων νομισμάτων και βέβαια ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελιολήψης. Αναδομό Παύλα Ανακαίνιση.gr. Οικονομιακά πακέτα της Αναδομό στο 2.παύλαανακαίνιση.gr και τα Νάξους Τσιμισκή Αριστοτέλους Γωνία Αγία Σοφίας και Μετετερένιαν Κόσμος. 10% έκπτωση σχεδόν σε όλους τους κωδικούς. Ευκαιρία να πάρετε πολύ καλό παπούτσι από τα Νάξους. Στο θέατρο Βεργίνα Σλανίδου και 2-3-4 σε όσους θέλουν να δράσουν. Μακελιό γίνεται μέχρι τώρα. Θα δώσουμε τη σκητάρη στην εκπομπή που έκλεψε το όνομα της Περσίας σχέση με το αντικείμενό της. Μία συντονισμένη στο Λίμπερο 107,4. Να είστε όλοι καλά.